Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί αδελφοί, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, σας καλωσορίζω στην ημερίδα, η οποία συνδιοργανώνεται με το Δήμο Αλμοπίας, έχοντας και τη συμπαράσταση του Εμπορικού Συλλόγου της περιοχής, καθώς και του Συλλόγου Απογόνων Μακεδονομάχων Έδεσας Αλμοπίας, τους οποίους και ευχαριστούμε. Το σωματείο μας, που ιδρύθηκε πριν από 3 χρόνια, είναι πανελλήνιο και έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός της ιδρύσεώς του, όπως θα διαβάσατε και στο κείμενο της ταυτότητας που κατάτε στα χέρια σας, είναι η μελέτη και η προβολή των αξιών του γένους μας, καθώς και το να συμβάλλει μαζί με άλλους φορείς στον συντονισμό της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό για την ενότητα της Ρωμιοσύνης. Μία από τις αξίες μας είναι η αγάπη μας στην πατρίδα μας, την Ελλάδα και την ιστορία της. Μιας Ελλάδας όμως στην οικουμενική της διάσταση, τη Ρωμιοσύνη. Γιατί κάθε τόπος της Ρωμιοσύνης έχει την σταυραναστάσιμη σφραγίδα, την αγιοτριαδική δομή, την υπέλογη λαλιά, το υπερούσιο κάλος, την απαράμιλη ωραιότητα και τη βασιλική ρίζα της βασιλεύουσας Κωνσταντινούπολης. Έτσι και η Μακεδονία μας, αθωνική οικουμενικότητα υπερωνία φωτός, φέρει ακατάλληλα αποτυπωμένη στους ανθρώπους της τη γνησιότητα της ένδοξης μεγαλεξανδρινά αυτοκατορικής βασιλικής μακεδονικής δυναστείας της Ρωμανίας. Ο Τουργένεφ, ένας από τους σημαντικότερους Ρώσους πεζογράφους του 19ου αιώνα, έχει πει «Ω Έλληνες, είστε οι αριστοκράτες του ανθρωπίνου γένους. Ω Μακεδόνες, είστε οι αριστοκράτες του ελληνικού έθνους». Πράγματι, η Μακεδονία, αυτή η πολύτιμη διαμαντένια κορώνα της Ελλάδος, γι' αυτό και μαρτυρική και αιματοποτισμένη, γέννησε και ανέδειξε οικουμενικούς άνδρες, αριστοκράτες της Ελλάδος και κατ' επέκταση αριστοκράτες του ανθρωπίνου γένους. Γιατί πιστεύουμε ότι ο Τουργένεφ, αναφερόμενος στους Έλληνες, δεν εξαιρούσε τον Άγιο Δημήτριο, τους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο, τον Φίλιππο, τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Αριστοτέλη, τον Πυθαγόρα, τον Δημόκριτο, τον Παύλο Μελά, τον Εμμανουήλ Παπά και τόσους άλλους. Γενναίος, ωραίος και αγνός νέος Θεσσαλονικαίας ήταν ο Άγιος Δημήτριος. Ήταν τόσο θαμποτική η λάμψη του και τόσο αισθητή η ακτινοβολία του που εισχώρησε και σε αυτή την κοσμοκράτηρα Ρώμη. Γι' αυτό, παραδόξως, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορ υποσκελίζει όλους τους Ρωμαίους αξιωματικούς και υπάτους και αναθέτει στον νεαρό Έλληνα αξιωματικό Δημήτριο τη διοίκηση της Μακεδονίας και Θεταλίας. Ο Δημήτριος και μέσα στο κλίμα της δόξας και του πλούτου θα διατηρήσει υψηλό το φρόνημα, πιστή την καρδιά, αλόβητο τον ανθρωπισμό του, ανέπαφη την εικόνα του Θεού, μέχρι ότου χύσει το αίμα του υπέ της πίστεως στα ρωμαϊκά λουτρά. Μεγαλομάρτης, Άγιος Οικουμενικός, δόξα και κλαίος των Μακεδόνων και προπαντός εξολοθρευτής των αδίκων εχθρών της Μακεδονίας αναδείχθηκε ο Άγιος Δημήτριος. Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος γεννήθηκαν και ανατράφηκαν στη Μακεδονική γη. Ο ένας γενναίος στρατιωτικός του Βυζαντινού κράτους, ο Μεθόδιος, και μετέπειτα ταπεινός στρατιώτης του Χριστού στο μοναστήρι του Ολύμπου. Ο άλλος αδερφός, ο Κύριλλος, σοφός καθηγητής στη Μαγνάβρα της Βασιλεύουσας, πετά στις κορυφές της γνώσεως και τις κατακτά όλες. Και μετά, οι δύο Έλληνες Μακεδόνες, αδελφοί, θα πάρουν το δρόμο των στερήσεων, το δρόμο της Ιεραποστολής προς τα σκλαβικά έθνη, θυσιάζοντας τις λαμπρές καριέρες τους. Η αγάπη, η θυσία, ο πολιτισμός, το φως και η πίστη που μεταλαμπάδευσαν οι Μακεδόνες Οικουμενικοί Ιεραπόστολοι στους Σλάβους θα έπρεπε να τους καταστήσουν ευγνώμονες και συνετούς απέναντι σε αυτή τη Μακεδονία που γέννησε τους φωτιστές τους. Τι να πούμε για τον Αριστοτέλη, τον Μακεδόνα πανεπιστήμονα και αστροναύτη του πνεύματος, τον αναμορφωτή όλου του κόσμου και όλων των εποχών. Θα έπρεπε να ντρέπονται οι Ευρωπαίοι που βγήκαν από το σκοτάδι του Μεσαίωνα, που έφτασαν στην αναγέννηση, στο διαφωτισμό και στον πολιτισμό χάρη στον Αριστοτέλη, τον Μακεδόνα φιλόσοφο, όταν σήμερα το σκέπτονται ακόμα αν η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Ευγνωμόνως, φερόμενοι προς τον Έλληνα Μακεδόνα Αριστοτέλη, θα έπρεπε να σέβονται περισσότερο την πατρίδα του. Ποιος δεν γνωρίζει τον φιλόσοφο της Μακεδονίας Δημόκλητο, τον ατομικό φιλόσοφο που είπε στην Αθήνα το «Μηδέν άγαν» και το «Ο κόσμος κοινή, ο βίος πάροδος, ήλθες, είδες, απήλθες»
Κυπόταν παρουσίασε δημοσία το σύγγραμμά του Μέγας Διάκοσμος, τόσο εντυπωσιάστηκαν οι Αθηναίοι, ώστε του πρόσφεραν 500 τάλαντα. Πώς να μην μνημονεύσουμε τον αριστοκράτη της Μακεδονίας, Εμμανουήλ Παπά, που θυσίασε την καλοπέραση και τα πλούτη που απολάβανε στην Ξένη, για να μπει στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία και να υψώσει το λάβαρο της Επαναστάσεως στο Άγιον Όρος για της Ελλάδος τη Λευτεριά. Ή πού να βρούμε λόγο αντάξιο για το παλικάρι της Αθήνας, τον Παύλο Μελά, που θυσίασε αξιώματα, πλούτη, οικογένεια και ό,τι πολύτιμότερο για να ανέβει εδώ στη Μακεδονία μας και να φυτέψει το κορμί του, σπόρο πολύτιμο για να φυτρώσει το δέντρο της Λευτεριάς. Όσο για τον Φίλιππο και για τον Μέγα Αλέξανδρο, πολλές φορές τονίστηκε ότι υπήρξαν οι εκλεκτότεροι βλαστοί της Μακεδονικής γης και πιο συγκεκριμένα ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρξε το θαύμα της Οικουμένης, το θείο δώρο που πρόσφερε ο Θεός στην ανθρωπότητα, ο ανεκτήμητος θησαυρός που ενεχείρισε στην Ελλάδα η Μακεδονία, η ιερή παρακαταθήκη που εμπιστεύτηκε η Μακεδονία μας στον κόσμο όλο. Και γι' αυτό όφυλαν όλοι να χρωστούν ευγνωμοσύνη και να σέβονται αυτή τη γη που γέννησε μοναδικά στον κόσμο τον Μέγα Αλέξανδρο. Ω Μακεδονική γη, πέφτουμε και σε προσκυνούμε και φιλούμε το ιερό χώμα σου. Και γιατί είναι αιματοβαμμένο και σπαρμένο με μύρια ελληνικά κορμιά, αλλά και γιατί εσύ μόνο γέννησες τους αριστοκράτες του ελληνικού γένους, τους αριστοκράτες της ανθρωπότητας. Αλλά για όλα αυτά, καλύτερα να αφήσουμε να μας μιλήσουν οι εκλεκτοί ομιλητές μας, τους οποίους ιδιαίτερα ευχαριστούμε που δέχτηκαν την πρότασή μας να βρίσκονται σήμερα εδώ. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Χολέβας Κωνσταντίνος, διακεκριμένος πολιτικός επιστήμονας, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα «Επίκαιρα μηνύματα από το Μακεδονικό Αγώνα». Παρακαλώ, πριν ανέβει στο βήμα, να διαβαστεί το βιογραφικό του κυρίου Χολέβα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χολέβας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1957. Σπούδασε δημόσιο δίκαιο και πολιτικές επιστήμες στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, παρακολούθησε μαθήματα δημοσιογραφίας στο Λονδίνο. Είναι αρθρογράφος και αναλυτής επί των εθνικών και ιστορικών θεμάτων και ερευνητής της εξωτερικής πολιτικής. Συνεργάζεται με πολλές εφημερίδες και περιοδικά, όπως την Εφημερίδα Δημοκρατία, η Σημερινή της Κύπρου, η Άμυνα και Διπλωματία, η Πειραϊκή Εκκλησία, η Ιστοσελίδα Τίβαρο και άλλα. Κατά την περίοδο 1991-1999 ήταν τακτικός αρθρογράφος του περιοδικού «Οικονομικός Ταχυδρόμος». Είναι μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος της Εκκλησίας της Ελλάδος και αρχισυντάκτης του περιοδικού «Εκκλησία», επισήμου δελτίου της Ιεράς Συνόδου. Έχει συγγράψει τα εξής βιβλία: «Για μια δυναμική εξωτερική πολιτική», το 1994, όπου πήρε και το βραβείο Ελληνικής Εταιρείας Χριστιανικών Γραμμάτων, «Ελληνισμού Ενόρασης, Ορθοδοξία και Εθνική Ταυτότητα», το 2000, «Η εθνική μας ταυτότητα στην εποχή της παγκοσμιοποιήσεως», 2001, «Εκκλησία και ελληνική διάρκεια», 2002, όπου πήρε το βραβείο δοκιμίου «Εις μνήμη Παναγιώτη Φωτέα», «Η ελληνοορθόδοξη παιδεία στον 21ο αιώνα», το 2007, «Στην Ευρώπη ως Έλληνες», το 2010. Κύριε Χολέβα, έχετε το λόγο. Σεβαστοί πατέρες, ακουγόμαστε. Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, των τοπικών αρχών, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή δύναμη σε όλους τους συνδιοργανωτές αυτής της εκδηλώσεως να μπορούμε να έχουμε υγεία και δύναμη, να ξεπερνούμε κρίσεις οικονομικές και πνευματικές και να μιλούμε για την ιστορία μας και για τη Μακεδονία μας. Όπως ακούσατε, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, επομένως εδώ αισθάνομαι οικείος σε μακεδονικά εδάφη, ασχέτως αν μένω στην Αθήνα, η καρδιά είναι εδώ και όποτε μπορούμε να ξαναγυρίζουμε,
Είναι ιδιαίτερη συγκίνηση και για μένα να βλέπω και παλιούς φίλους και να γνωρίζω καινούριους. Ερχόμενος σε αυτά εδώ τα ιστορικά και ευλογημένα μέρη, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να προσκυνήσω στη μνήμη της Αγίας Χρυσής, την τιμήσαμε προχθές, της νεομάρτυρος της περιοχής, και να θυμίσω ότι αυτοί οι νεομάρτυρες μαζί με τους εθνομάρτυρες μας δίνουν το μήνυμα ότι και όταν υποδουλώνεται ένας λαός εξωτερικά, εσωτερικά μπορεί να αντισταθεί. Οι νεομάρτυρες έλεγαν το όχι συνεχώς. Να τιμήσω μορφές όπως ο Αγγελής Γάτζος που προαναφέρθηκε για τον αγώνα του το 1821 και να σας πω και μια εμπειρία μου ως Μακεδόν, είμαι περήφανος, διότι με κάλεσαν στους Γαργαλιάνους στις αρχές Ιουλίου να μιλήσω στα Αγαπίνια για τον γνωστό Μακεδονομάχο, τον Μεσίνιο, τον Καπετάν Άγρα, τον Σαράντο Αγαπινό. Και εκεί με πήραν έτσι με το αυτοκίνητο κάποιοι φίλοι, με πήγαν μέχρι την Πύλο, μέχρι τον Αβαρίνο. Οπότε μου λέει ένας φίλος που ξέρει ιστορία, εδώ λέει είναι ο Σχοινόλακας. Εδώ οι Μακεδόνες του Καρατάσου που κατέβηκαν μετά την εξέγερση του 1822, κατέβηκαν όσοι απέμειναν στην Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο, είναι οι πρώτοι που αντιμετώπισαν τον Ιμπραήμ. Και μετά προχώρησε προς το Μανιάκι, όπου και εκεί υπήρχε ένας από τους γιους του Εμμανουήλ Παπά, η Μακεδονία πανταχού παρούσα. Και φυσικά να τιμήσουμε τους Μακεδονομάχους της περιοχής και να θυμηθούμε ότι εδώ, στην περιοχή της Αριδαίας, ήρθε και ένας γνωστός βορειοπυρώτης, ο Σπυρομήλιος, ο οποίος με το όνομα Καπετάν Μπούας βοήθησε την διοργάνωση του αγώνος. Βλέπουμε την ενότητα του ελληνισμού, βορειοπυρώτες, Κύπροι, Μανιάτες, όλοι μαζί κριτικοί ήρθαν να ενισχύσουν τον αγώνα των εντοπίων. Ξέρετε, τις μέρες αυτές, κάθε φορά που συζητώ με φίλους ή μιλάω για τα εθνικά θέματα, για την ιστορία μας, για την παιδεία, το πρώτο ερώτημα που μου τίθεται είναι, μα καλά κύριε Χολέβα, εδώ ο κόσμος σκέφτεται τον φόρο που θα πληρώσει, σκέφτεται την τσέπη του, σκέφτεται τη δουλειά που θα βρουν τα παιδιά του, έχει τα άγχη του και τώρα θα μιλούμε για την ιστορία και το μακεδονικό αγώνα. Λοιπόν, εγώ απαντώ, ακριβώς επειδή περνούμε μια περίοδο οικονομικής κρίσεως, πρέπει να μιλούμε για αυτούς τους αγώνες. Διότι μας δίνουν τα πνευματικά και ηθικά εφόδια, τα οποία θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε την οποιαδήποτε κρίση. Και για ένα άλλο ακόμη λόγο, χωρίς να πιστεύω ότι έχουμε επαναλήψεις στην ιστορία, πάντως έχουμε κάποια κοινά στοιχεία με την περίοδο που προηγήθηκε του Μακεδονικού Αγώνος. Ο αγώνας ήταν μια μεγάλη επιτυχία του ελληνισμού και ήρθε 10 χρόνια μετά μια πτώχευση. Για να θυμίσουμε λίγο τα γεγονότα, γιατί έχουν κάποιες συγκρίσεις που μπορούμε να κάνουμε με τα σημερινά. 1893. Η Ελλάδα πάντοτε είχε την ανάγκη να πληρώνει τα προηγούμενα δάνεια. Οι κυβερνήσεις αναλαμβάνουν να πληρώσουν δάνεια προηγουμένων κυβερνήσεων, προηγουμένων γενεών. Ο Χαρίλαος Τρικούπης, πρωθυπουργός, αποστέλει στην Βρετανία τον τότε Υπουργό Εσωτερικών και Οικονομικών, για ένα διάστημα ήταν και τα δύο μαζί, τον Θεοτόκη, τον μετέπειτα πρωθυπουργό στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Του λένε οι Βρετανοί, εάν θέλετε να πάρετε δάνειο προνομιακά, με προνομιακούς όρους από την Βρετανία, θα υποθηκεύσετε την εξωτερική σας πολιτική στα αγγλικά συμφέροντα. Κριτικό, μακεδονικό, οτιδήποτε ήταν η μεγάλη ιδέα της εποχής εκείνης, δεν θα έχετε λόγο εσείς οι Έλληνες, αλλά θα παίρνετε την άδεια της Αγγλίας για να μιλήσετε. Ο Τρικούπης απαντά όχι. Προτιμώ να βγω ειλικρινά και να πω στους Έλληνες ότι πτωχεύσαμε, παρά να υποθηκεύσω τα εθνικά θέματα του ελληνισμού στους Βρετανούς ή στον Χ, ξένο παράγοντα. Βγαίνει τον Δεκέμβριο του 1993 στη Βουλή και λέει δυστυχώς επτωχεύσαμε. Και όχι μόνο αυτό. Μετά από 4 χρόνια έχουμε το λεγόμενο ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο. Ατυχής στον στρατιωτικό τομέα, αλλά επιτυχής εν μέρη στο διπλωματικό, διότι για πρώτη φορά έφυγαν οι Τούρκοι από την Κρήτη και έγινε η αυτονομία της Κρήτης υπό Έλληνα πρίγκιπα. Μετά από ένα χρόνο, 1898, έρχεται η Τρόικα της εποχής εκείνης. Η Διεθνής Οικονομική Επιτροπή ή Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, όπως έχει μείνει στα σχολικά βιβλία. ΔΟΕ. 6 μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις της εποχής εγκαθιστούν τον εξής έλεγχο στα ελληνικά οικονομικά δεδομένα. Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί, Γερμανοί, Αυστρο-Ούγγροι και οι Ρώσοι. Όλα τα κρατικά μονοπόλια και το τελωνείο του Πειραιός
δεν έστελναν τα έσοδά τους στην Ελλάδα, αλλά κατευθείαν στις ξένες τράπεζες που μας είχαν δανείσει, υπό την εποπτεία του ΔΟΕ. Μονοπόλια, σπίρτα, τσιγαρόχαρτο, παιγνιόχαρτα, αλάτι και το τελωνείο του Πειραιός, και αν δεν έφταναν και από εκεί, ίσως και από άλλα τελωνεία, αλλά κυρίως από τον Πειραιά που ήταν το μεγάλο λιμάνι. Παρά την πτώχευση του 1993, παρά την ατυχία του 1997, στρατιωτική, παρά το διεθνή οικονομικό έλεγχο του 1998, ο ελληνισμός κατορθώνει να αποδείξει ότι έχει ηθικές και πνευματικές δυνάμεις και διοργανώνει από το 1903 μέχρι το 1908, εκτός των κρατικών συνόρων, η Μακεδονία ήταν τουρκοκρατούμενη, τον Μακεδονικό Αγώνα, με έναν συντονισμό που επέτυχε και θα πούμε στη συνέχεια με τη βοήθεια και κάποιων διαφανειών τους παράγοντες της νίκης και αυτού του συντονισμού. Όμως θα ήθελα προηγουμένως να αναρωτηθούμε μαζί ποιες ήταν οι δυνάμεις εκείνες που βοήθησαν την πτωχευμένη μικρή Ελλαδίτσα, ιτημένη στο μέτωπο του 97 και με τον ΔΟΕ να έχει το μακρύ χέρι των ξένων που έπαιρναν τα έσοδα των μονοπωλίων και του τελωνίου. Πώς βρήκε ηθικές δυνάμεις ο ελληνισμός, ποιες ήταν εκείνες οι δυνάμεις και οι παράγοντες που βοήθησαν να ανορθωθούμε? Κατά την ταπεινή μου άποψη, επέδρασαν οι εξής παράγοντες. Πρώτον, βαθιά πίστη στον Θεό. Η ορθόδοξη πίστη των Ελλήνων ήταν η μεγαλύτερη ελπίδα, όπως και επί Τουρκοκρατίας. Ένα παράδειγμα να θυμίσω. 3 χρόνια μετά την πτώχευση του Τρικούπη, έχουμε τους Διεθνείς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Καλλιμάρμαρο, στην Αθήνα. Ο άνθρωπος που έδωσε την ανάταση στους Έλληνες ότι υπάρχουμε, γράφουμε κι εμείς μια σελίδα στη διεθνή επικαιρότητα, δεν είμαστε ανύπαρτοι, ο Σπύρος Λούις, τι έκανε πριν κερδίσει το μαραθώνιο? Το βράδυ τους πήραν όλους, ξένους και Έλληνες δρομείς, στο χωριό Μαραθώνας, γιατί τότε ήταν με άλογα, δεν ήταν αυτοκίνητα, και τους πήγαν λοιπόν σε ένα πανδοχείο. Ο Λούις δεν έμεινε να φάει, να δυναμώσει, ούτε κοιμήθηκε. Όλο το βράδυ νίστεψε και προσευχήθηκε στο εκκλησάκι του χωριού Μαραθώνας. Η Παναγία, λέει, μου έδωσε τη νίκη. Ένας προσευχόμενος νερουλάς έδωσε την πρώτη εθνική ανάταση στον ελληνισμό και γράφτηκε η Ελλάδα ότι υπάρχει σαν χώρα, σαν δύναμη, στα διεθνή έντυπα της εποχής εκείνης. Το δεύτερο στοιχείο που αφύπνισε τους Έλληνες ήταν η αυτοθυσία και ο ηρωισμός. Κατεδείχθηκε κυρίως στην περίπτωση του Παύλου Μελά. Προαναφέρθηκε, να το θυμίσω, ο Μελάς υπηρώτησε την καταγωγή με οικογένεια που πλούτησε στη Μασσαλία. Θα μπορούσε κάλλιστα να εκμεταλλευτεί τις γνωριμίες των δύο οικογενειών. Της οικογένειας Μελά, από την οποία κατήγετο, με δημάρχους, με πλουσίους στην Αθήνα, και της οικογένειας Δραγούμη, οικογένεια της γυναίκας του, Δυτικομακεδόνες από το Βογατζικό Καστοριάς, που ήσαν και εκείνοι, είχαν ήδη δώσει πρωθυπουργό και με μεγάλη δύναμη, και ο γαμπρός του ήταν και ο συγγενής του Ιων Δραγούμης, ο αδερφός της Ναταλίας, της γυναίκας του Παύλου Μελά, ο οποίος ήταν μέγας διπλωμάτης και αδικοχαμένος στη διάρκεια του εθνικού διχασμού. Θα μπορούσε λοιπόν να ζητήσει μια καλή μετάθεση μεταξύ των καφενείων της πλατείας Συντάγματος. Συνέβαιναν και αυτά, να συζητά. Κι όμως δέχθηκε 3 φορές να έρθει στις λάσπες εδώ της Μακεδονίας μας και την 3η φορά να θυσιαστεί στην Στάτιστα, σημερινό χωριό Μελάς του νομού Καστοριάς. Αυτή η θυσία προέρχεται και από μια παιδεία, προέρχεται από κάποια σχολικά βιβλία, προέρχεται από κάποιους δασκάλους, από κάποια οικογένεια, από κάποια σχολή ευελπίδων, γενικά από την περιραίωσα ατμόσφαιρα που μιλούσε για πατρίδα και για ανάγκη ηρωισμού. Και φυσικά αφύπνισε και τους τελευταίους γραφειοκράτες των Αθηνών ότι υπάρχει εδώ πρόβλημα και ότι πρέπει να βοηθηθεί ο εντόπιος ελληνισμός στη Μακεδονία. Τρίτος παράγοντας που οδήγησε όχι μόνο στο Μακεδονικό Αγώνα, αλλά και στη μεγάλη πλέον ανάταση του 12-13. Διότι μετά από λίγο έχουμε μια απελευθέρωση, έχουμε διπλασιασμό της Ελλάδος. Η ύπαρξη επιχειρηματιών με εθνική συνείδηση εδρεωμένη. Κεφαλαιούχοι με εθνική συνείδηση. Όχι κάποιοι που βγάζουν τα λεφτά τους στην Ελβετία, αλλά άνθρωποι όπως ο Γιώργος Αβέροφ, ο οποίος ήταν από το Μέτσοβο, πλούτησε στην Αίγυπτο και έδωσε μεγάλο μέρος για τον στόλο, το φορικτό Αβέροφ, αλλά και άλλοι. Να θυμηθούμε παραμονές, να πάμε λίγο πριν από τον Μακεδονικό Αγώνα. Όσοι έχετε κάποια σχέση με Κοζάνη, θα ξέρετε το Βαλταδόριον Γυμνάσιον, ο Βασίλης Βαλταδόρος, ευεργέτης που επίσθη από τους Δυτικομακεδόνες της Κωνσταντινούπολης, δώσε τα χρήματά σου να γίνει σχολείο για να ετοιμάσουμε τον Μακεδονικό Αγώνα. Και τέταρτον, η πίστη στη διαχρονική συνέχεια του ελληνισμού. Όταν ιδρύθηκε το ελλαδικό κράτος, υπήρχε μια έντονη στροφή στην αρχαιότητα.
Ήταν η άποψη να μιλούμε για τους αρχαίους, διότι οι Φράγκοι, οι Δυτικοί, μας θέλουν μόνον αρχαίους. Μην πολύ μιλούμε για το Βυζάντιο, ήταν κάπως παρεξηγημένο. Έρχεται η διανόηση της εποχής, λίγο πριν από τον Μακεδονικό αγώνα, Κωστής Παλαμάς, Παπαδιαμάντης, Πινελόπη Δέλτα, και μιλούν και πάλι για το Βυζάντιο. Επαναφέρουν την Ρωμανία, που ήταν το πραγματικό όνομα του Βυζαντινού κράτους, την επαναφέρουν στη συνέχεια. Ο Παλαμάς με τα επικά ποίηματά του και ειδικά με τη φλογέρα του βασιλιά που αναφέρεται στο βασίλειο δεύτερο των Μακεδόνα, το γνωστό Βουλγαροκτόνο, δείχνει τη συνέχεια αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο, Τουρκοκρατία, νεότερος Ελληνισμός. Είναι κάτι το οποίο έχει σημασία, διότι λυπούμε που το βλέπω, σήμερα βάλετε. Βάλετε και από τηλεοπτικές σειρές που είδαμε στις αρχές αυτής της χρονιάς, ενός ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου, το οποίο ξεφτύλισε, προσπάθησε, δεν το κατόρθωσε, προσπάθησε να εξευτελίσει τους ήρωες του 21 και να πει ότι μέχρι το 1800 δεν υπήρχε άνθρωπος που να αισθάνεται Έλληνας σε αυτό το χώρο. Ήρθαν οι Γάλλοι διαφωτιστές να μας πούν ότι ήμασταν Έλληνες. Όταν βάλετε συνέχεια του Ελληνισμού, κάτι δεν πάει καλά. Όταν προβλήθηκε αυτή η συνέχεια, είχαμε και Μακεδονικό αγώνα, είχαμε και το 12-13. Έτσι λοιπόν, ο Ελληνισμός φτάνει το 1903 και θα δούμε στη συνέχεια κάποιους παράγοντες που συνετέλεσαν να έχει παρά την πτώχευση και τη στρατιωτική ήττα, να έχει ηθικά και πνευματικά εφόδια και επιπλέον αποδεικνύει ότι μπορεί να συντονιστεί και να οργανωθεί. Δεν πιστεύω καθόλου, σεβαστοί πατέρες και αξιότιμοι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου και των τοπικών αρχών, αυτό που ακούω τώρα τελευταία, ότι είμαστε από τη φύση μας ανοργάνωτοι και ασυντόνιστοι και να έρθει ο ξένος τεχνοκράτης να μας οργανώσει. Όχι. Λάθη κάναμε. Ανοργάνωτο κράτος μπορεί κατά καιρούς να έχουμε εμφανίσει. Αλλά δεν είμαστε με έλλειψη μυαλών και με έλλειψη εκ της φύσεως μας συντονισμού. Προσέξτε πώς συντονιστήκαμε στο Μακεδονικό αγώνα. Λίγοι άνθρωποι, οι εντόπιοι, οι διπλωμάτες, οι αξιωματικοί, και πετύχαμε παρά την πτώχευση, φτωχή η Ελλάδα. Πληρώναμε ακόμη, είχε αρχίσει μέσω ΟΔΟΕ και έπαιρνε τα πάντα και τα έπαιρνε στους δανειστές. Κατορθώσαμε όμως γιατί υπήρχε η ιδέα. Ο Έλληνας συντονίζεται, οργανώνεται όταν πιστεύει σε κάτι πέραν των υλικών. Υπήρχε η ιδέα. Υπήρχε μια μεγάλη ιδέα. Να ελευθερώσει η μικρή Ελλάδα τους υπόδουλους στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Μικρά Ασία, οπουδήποτε. Για να δούμε λοιπόν, να παρακαλέσω λίγο να βοηθηθούμε και από το οπτικοακουστικό υλικό, ποιοι ήταν εκείνοι που συντονίστηκαν και πέτυχαν να προχωρήσουμε σε μια νίκη εναντίον Βουλγάρων κομιτατζίδων και εξαρχικών και να προετοιμάσουμε το έδαφος για το 12-13. Να προχωρήσουμε λίγο. Έχουμε λοιπόν τον συμβολισμό. Γιατί αυτές τις μέρες μαζευόμαστε? Διότι στις 13 Οκτωβρίου του 4 σκοτώθηκε από τουρκικό βόλι κατόπιν προδοσίας ο Παύλος Μελάς, όπως είπαμε, στην στάτιστα της σημερινού νομού Καστοριάς, χωριό Μελάς. Βέβαια είναι συμβολικό αυτό. Οι Μακεδόνες αγωνιζόμαστε από το 1872, που αρχίζει ο πανσλαβισμός να δημιουργεί τη Βουλγαρική Εξαρχία. Το γνωστό σπίτι το οποίο μακάρι όλα τα παιδιά της Ελλάδος να επισκέπτονται. Και προχωρούμε. Οι Βούλγαροι οργανώνονται και με πολιτική οργάνωση τη ΒΕΜΕΡΟ και με ένοπλους κομιτατζίδες. Εξαρχία είναι σχίσμα από το Πατριαρχείο. Άρα η διαμάχη ξεκινά ως θρησκευτική, εξαρχικών εναντίον πατριαρχικών, αλλά και ως εθνική. Μια γνωστή συμμορία κομιτατζίδων του Μήτρε Βλάχου. Εξαρχικοί Μητροπολίτες, αν και σπούδασαν στη Χάλκη, δήλωναν Έλληνες όταν ήταν φοιτητές, ξαφνικά με τα χρήματα του πανσλαβισμού ανακαλύπτουν ότι είναι Βούλγαροι και αποσχίζονται από το Πατριαρχείο. Η μέρα του προφήτη Λία, Ήλιντεν, Ιούλιος 1903, θυσία των βλαχοφόνων Ελλήνων κυρίως, στον Νυφαίο και στο Κρούσοβο και στην Κλεισούρα. Σήμερα την ημερομηνία αυτή διεκδικούν και οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί. 2 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο τσακώνονται, κάνουν διπλή γιορτή, πιανού είναι η εκδήλωση. Το Κρούσοβο που καταστράφηκε από την εξέγερση του 1903 και οι Νιζάμιδες, τακτικό στρατός των Οθωμανών, που έσφαξαν βλαχόφωνους Έλληνες, διότι οι κομιτατζίδες κάναν τη δουλειά και έφυγαν. 10 παράγοντες που αποδεικνύουν ότι ο Έλληνας συντονίζεται όταν υπάρχει ιδέα, όταν υπάρχουν ηθικά και πνευματικά εφόδια. Οι εντόπιοι αγωνιστές, είτε μιλούσαν ελληνικά, είτε ήταν σλαβόφωνοι, είτε βλαχόφωνοι, και ο αγώνας διμέτωπος. Με τη βοήθεια του Γερμανού Καραβαγγέλη, εντάσσεται στον αγώνα ο Βαγγέλης Τρεμπενιώτης από τα Ασπρόγεια. Και έτσι λοιπόν, το Στρέμπεν όπως το έλεγαν τότε,
Ήταν μεγάλος ο ρόλος και του Γερμανού Καραβαγγέλη, ο οποίος βοήθησε τον Κότα, τον Βαγγέλη και άλλους πολλούς να καταλάβουν ότι δεν μετράει η διάλεκτος στην οποία μιλείς. Μετράει η ψυχή σου, την καταγωγή σου. Κωνσταντίνος Χρήστου, καπετάν Κότας, απαγχωνίστηκε στο μοναστήρι. Ο Αντώνης Μίγκας, συνεργάτης του καπετάν Άγρα, βλέπουμε ο εντόπιος, μαζί με τον Μεσίνιο καπετάν Άγρα, ο συνδυασμός, η ελεύθερη Ελλάδα και οι Μακεδόνες αγωνιστές, ο αγώνας είναι κοινός. Η Μύτηλη Εκκλησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου πραγματικά λειτουργήσε εθναρχικά και εξέλεξε επίτηδες νέους επισκόπους με μαχητικότητα, με γνώση, με διπλωματία, οι οποίοι βοήθησαν με κάθε τρόπο και πολλές φορές είχαν και το Μάνλιχερ κάτω από τα ράσα. Ο Καστορίας Γερμανός Καραβαγγέλης από την Λέσβο, μεγάλη δράση του και βοηθός του Παύλου Μελά, αλληλογραφούσαν με το ψευδώνυμο Κώστας Γεωργίου, ΚΓ από το Καστορίας Γερμανός. Ο Ιακίμ Φορόπουλος στο μοναστήρι, τα σημερινά Μπίτολα, Μητρόπολη Πελαγωνίας. Ο Δράμας Χρυσόστομος Καλαφάτης είναι ο μετέπειτα εθνοιερομάρτης και Άγιος Εκκλησίας μας Χρυσόστομος Σμύρνης. Μεγάλες μορφές που βοήθησαν πάρα πολύ, στην έδεσα ο Στέφανος Δανιλίδης και πολλά άλλα ονόματα. Δύο εξ αυτών, ο Κοριτσάς Φώτιος Καλπίδης και ο Γραβενών Εμιλιανός Λαζαρίδης, θανατώθηκαν. Πριν από λίγες μέρες ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν στα Γραβενά ακριβώς για τα 100 χρόνια του Εμιλιανού και απλή κληρική, Παπαδράκος, Παπασταύρος Τσάμης. Ο Παπασταύρος έθεψε το κεφάλι του Παύλου Μελά, όπως ξέρουμε. Εκτελέστηκε κι αυτός, όπως πολλοί άλλοι. Ο κλήρος πάντα πρωταγωνιστεί στους εθνικούς αγώνες και δίνει και τη ζωή του, αλλά και την εγγραμματοσύνη του. Ο ηγούμενος του Αγίου Νικολάου εκτελέστηκε κι αυτός. Πολλά μοναστήρια. Έχουμε δάσκαλους και δασκάλες, είτε από τη Μακεδονία είτε και από την Αθήνα που έρχονται. Γιατί μιλούν στα παιδιά για Χριστό και Ελλάδα? Εδώ βλέπουμε τον Ιωάννη Πίτσουλα, δάσκαλο στη Γουμένισσα, που δολοφονήθηκε από τους κομιταρτζίδες. Το αναφέρει και η Πενελόπη Δέλτα, τον ρόλο της ηλέκτρας, της δασκάλας. Πρόκριτοι. Εδώ πρόκριτοι της Βέρειας, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τα ελληνικά προξενία, έδιναν χρήματα, οργάνωναν σχολεία, βοηθούσαν την εκπαίδευση με κάθε τρόπο. Τα τοπικά σωματεία. Οι διπλωμάτες. Και βεβαίως πρώτα απ' όλα οι Μακεδόνες γιατροί και έμποροι, μακεδονικά κομιτάτα στην Αθήνα, στη Λάρισα, στην Κωνσταντινούπολη, οι πρόξενοι. Ο Ιων Δραγούμης, κορυφαίος, και ο Λάμπρος Κορομιλάς. Οι δύο συντάκτες του σχεδίου, το στρατηγικό σχέδιο που λέγαμε, λίγοι το δημιούργησαν, λίγοι το εξετέλεσαν, πολλοί ωφελήθηκαν. Εθελοντές αξιωματικοί, δεν ήταν υποχρεωμένοι, ο Μελάς, ο Κατεχάκης, ο Δεμέστιχας, βλέπουμε τον καπετάν Άγρα, τον Κατεχάκη δεξιά, πάρα πολλοί άλλοι. Εδώ αξιωματικοί Μακεδονοί. Μονομάχοι με την επίσημη στολή τους φωτογραφίζονται. Δεν τους υποχρέωνε κανείς. Ήθελαν και ήρθαν. Εύζωνοι που και αυτοί ήρθαν εθελοντικά. Κύπριοι εθελοντές. Η φωτογραφία παρουσιάζει και έναν Κύπριο εθελοντή, το Θεμιστοκλή Κωνσταντίνου, όπως είπαμε και πριν, και βορειοπυρώτες με το Σπυρομήλιο και πολλοί άλλοι. Και ο στρατός και το ναυτικό και η χωροφυλακή απέστειλαν και το ευζωνικό πάρα πολλούς εκπροσώπους. Εθελοντές από την Νότιο Ελλάδα, λέω κυρίως κριτικοί και μανιάτες. Βλέπουμε τον καπετάν Μαντούβαλο, καπετάν Ταΐγετο, Θεόδωρο Μαντούβαλο. Οι Κρήτες και οι Μανιάτες είχαν μια ιδιαίτερη αγωνιστικότητα και οι Κρήτες ειδικά είχαν και πρόσφατο τότε τον αγώνα που συνεχιζόταν για την ένωση με την Ελλάδα και βοήθησαν πάρα πολύ. Αλλά και φυσικά το εντόπιο στοιχείο, να μην το λησμονούμε. Καμιά φορά γίνεται αναφορά στους εθελοντές και ξεχνούμε τον εντόπιο πληθυσμό. Ο απλός λαός, ταχυδρόμοι, πληροφοριοδότες, τροφοδότες, με την ηθική αντίσταση. Και ένας παππούς στο Βόλιο, το αναφέρει ένας εκ των Μακεδονομάχων, έλεγε στα παιδιά του: «Μην κάτσεις, μην καθίσεις κάτω. Πρώτα θα ελευθερώσεις τη Μακεδονία και μετά θα καθίσεις». Έλεγε στα εγγόνια του ένας παππούς και το καταγράφει, νομίζω, ο Τσόντος Βάρδας, ένας εκ των Μακεδονομάχων. Κατά τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο Μακεδονικός αγώνας είναι το Ευαγγέλιο του νέου ελληνισμού. Και ειδικά ο εθελοντισμός ήταν σημαντικός. Ο δε Παναγιώτης Κανελόπουλος ανέφερε ότι ποτέ στην ιστορία μας τόσο λίγοι δεν προσέφεραν στον ελληνισμό τόσο πολλά. Ο Μακεδονικός αγώνας βοήθησε ιδιαίτερα στο να προετοιμαστεί το έδαφος, να μην φύγουν οι Τούρκοι και έρθουν οι Βούλγαροι, να μην γίνει αυτή η αλλαγή κατακτητών, και οδήγησε στο 12-13, στην παράδοση της πόλης, την απελευθέρωση ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, που θα τιμήσουμε σε λίγες ημέρες. Αν δεν ήταν η προσπάθεια αυτή,
δεν θα είχαμε το 12. Μεγάλη απήχηση του αγώνα στη λογοτεχνία και στη δημοτική ποιήση, Πινελόπη Δέλτα, η Μπέλο Θρεψιάδη. Θυμίζω ότι μετά το σεισμό του 78, τον οποίο έζησα και ως στρατιώτης τότε στη Θεσσαλονίκη, ανακαλύφθηκε και η κρύπτη η οποία χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για τη δημιουργία και του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνος. Αλλά να μην ξεχνούμε ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Ο Μακεδονικός αγώνας δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζεται στο διπλωματικό επίπεδο, διότι ξαφνικά μετά το 91 ένα κράτος διεκδικεί το όνομα Μακεδονία, πλαστογραφεί την ιστορία και το όνομα, παραβιάζει συστηματικά την ενδιάμεση συμφωνία του 95, αλλά έχει και διαλυτικά φαινόμενα. Ένα κομμάτι θέλει να φύγει προς την Αλβανία, προς το Κόσοβο και ένα προς τη Βουλγαρία. Εμείς, ενώπιον αυτών των δεδομένων και των προβλημάτων, δεν πρέπει ποτέ να παραχωρήσουμε το όνομά μας και τον πολιτισμό μας. Αν αυτό το κρατήδιο διαλυθεί, θα μας γράψει για μας εξευτελιστικά ιστορία. Αν δεν διαλυθεί, θα παραχωρήσουμε ένα καλοδεχούμενο όπλο στον βουλγαρικό αλυτρωτισμό που θα ελέγχει τους Σλάβους των Σκοπίων. Ήδη ξέρουμε στο γειτονικό κράτος και πρέπει να παρακολουθούμε το τι γίνεται. Το 1 τρίτο που είναι Αλβανοί έχουν δηλώσει ότι θέλουν να αποσχιστούν. Θα γίνει κάποια στιγμή. Μπορεί να γίνει αύριο. Υπάρχει το Κόσοβο, έτοιμο αλβανικό κράτος δίπλα τους. Οι υπόλοιποι αρχίζουν και αληθωρίζουν προς τη Βουλγαρία. Μεγάλο μέρος εξ αυτών παίρνουν βουλγαρικά διαβατήρια, διότι θυμούνται ότι δεν υπήρξε ποτέ έθνος Μακεδόνων, ως Βούλγαροι αγωνίστηκαν στη διάρκεια των προηγουμένων δεκαετιών και αιώνων. Σταματούμε εδώ, παρακαλώ, την προβολή και αν θέλετε να αναβάσουμε λίγο τα φώτα για να ολοκληρώσουμε τις σκέψεις μας. Ο Μακεδονικός αγώνας λοιπόν συνεχίζεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το διπλωματικό. Παραχωρούμε το όνομα. Ποιο όνομα? Μας λένε κάποιοι σύνθετη ονομασία. Τι θα πει σύνθετη ονομασία? Θα βάλουμε εμείς την υπογραφή μας στο Βόρεια Μακεδονία ή Μακεδονία του Βαρδάρη που δικαιώνει τον Τίτο? Αυτό έλεγε και ο Τίτο όταν κατασκεύασε αυτό το κατασκεύασμα. Ή οτιδήποτε, άνω κάτω Μακεδονία. Δηλαδή, αν αυτή είναι η άνω, εμείς τι είμαστε? Κάτω Μακεδόνες πλέον θα κατοχυρωθούμε διεθνώς. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός να υποχρεώσει ένα κράτος να διατηρήσει αυτό το όνομα μετά από ένα-δύο χρόνια. Ας πούμε ότι κάνουμε το λάθος, ομιγέννητο, και υπογράφει η Ελλάδα, διότι τώρα δεν έχουμε υπογράψει τίποτε. Σου αναγνωρίζει, λέει, η Αμερική. Ναι, σου αναγνωρίζει η Αμερική, διότι κάναμε μια συμφωνία από ό,τι διαβάσαμε, εκείνη να στείλουν στρατό στο Αφγανιστάν και να δέχονται να υπογράψουν ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες δεν θα προσαχθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εντάξει, η Αμερική σου αναγνωρίζει. Αν ξέρετε, αυτός που σου καταπατεί το οικόπεδο, όταν σου καταπατήσει κάποιος το οικόπεδο, δεν θέλει του γείτονα την υπογραφή. Τη δική σου, του νομίμου ιδιοκτήτη την υπογραφή θέλουν οι Σκοπιανοί που είναι η Ελλάδα. Εμείς δεν πρέπει να βάλουμε την υπογραφή μας. Και αν πούν, εντάξει, δημοκρατία λέει της Βόρειας Μακεδονίας, σας ενοχλεί? Ναι, με ενοχλεί. Διότι κράτος εκείνη θα είναι και θα ακούγεται το Μακεδονία. Εμείς τι θα είμαστε? Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σιγά σιγά και αυτό μπορεί να φύγει. Ήδη ο Νίμιτς το είχε πει. Και η Ελλάδα να μην πολύ χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία, περιφέρεια, πανεπιστήμιο, αεροδρόμιο. Αλλά το χειρότερο, μας το λέει η ιστορία, η πρόσφατη. Ποιος μας εγγυάται ότι μετά από ένα χρόνο θα παραμείνει το όνομα Βόρεια Μακεδονία ή Άνω Μακεδονία? Θα συγκληθεί η Βουλή των Σκοπίων και θα αποφασίσει, αλλάζουμε, βγάζουμε το Βόρεια και μένει το Μακεδονία. Άντε τώρα να τους κυνηγάς, τι θα κάνουμε? Θα εισβάλλει ο ΙΕ? Όχι βέβαια. Τιμώρησε κανείς τους Τούρκους για τον Ατίλα? Κανείς. Έτσι και κανείς δεν πρόκειται να τιμωρήσει τους Σκοπιανούς αν αλλάξουν το όνομά τους. Και θυμίζω, για να μην σας κουράζω άλλο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μέση Ανατολή, οι Βρετανοί δημιούργησαν ένα κράτος από βρετανικές κτίσεις, την Υπερ-Ιορδανία, Trans-Jordan. Μετά από ένα χρόνο, συνέρχεται η Βουλή αυτού του κράτους και λέει: δεν θέλουμε να είμαστε Υπερ-Ιορδανία, Trans-Jordan, σκέτο Ιορδανία. Διότι ο Ιορδάνης ποταμός είναι το σύμβολο το ιστορικό της περιοχής. Το Trans, τι να το κάνουμε, το πετάμε. Με την ίδια λογική, και αν δεχτούμε εμείς με την υπογραφή μας το Βόρεια ή το Άνω ή το Μακεδονία του Βαρδάρη, εμείς θα έχουμε υπογράψει, θα μπουν με τη δική μας υπογραφή στους διεθνείς οργανισμούς όπου θέλουν να ενταχθούν, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Όταν είναι έτοιμοι, και ξαφνικά θα διώξουν το Βόρεια ή το Άνω, και εμείς θα μείνουμε και θα λέμε: αχ, τι κακοί που είναι. Και θα μας πούν οι ξένοι μας: οι διεθνείς σχέσεις δεν χρειάζονται αφέλειες και συναισθήματα, είναι πρακτικοί και συμφέροντα. Αν ο Έλληνας, ο ελληνισμός επιμείνει στα δικά του συμφέροντα, τότε θα δικαιώσει τον αγώνα των Μακεδονομάχων. Καμία παραχώρηση ονόματος, καμία παραχώρηση πολιτισμού. Τα Σκόπια μπορεί μεθαύριο να διαλυθούν και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ δεν δέχομαι η ιστορία να γράψει για τη γενιά μου ότι παραχωρήσαμε το όνομα, τον πολιτισμό της Μακεδονίας και το αίμα των Μακεδονομάχων σε ένα κράτος το οποίο μετά από λίγο διαλύθηκε μεταξύ
Αλβανίας, Βουλγαρίας, Σερβίας και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Ως Ορθόδοξος Χριστιανός και ως Δημοκρατικός Πολίτης θέλω την ειρήνη στην περιοχή μας. Αλλά η ειρήνη δεν μπορεί να έρχεται μονόπλευρα. Δεν μπορεί ένα κράτος να διεκδικεί τα πάντα, να αμφισβητεί τα πάντα, να παραβιάζει συμφωνίες και εμείς να λέμε ειρήνη, ειρήνη και να υποχωρούμε. Οι υποχωρήσεις στην ιστορία αποθρασύνουν τον γείτονα. Εμείς λοιπόν θα κρατήσουμε από τον Μακεδονικό Αγώνα πρώτον την ανάγκη διαφυλάξεως του ονόματος και της ιστορίας μας και δεύτερον την υπενθύμηση ότι για να γίνει ο Μακεδονικός Αγώνας και για να έρθει το 12-13 χρειάστηκε η ηθική και πνευματική αφύπνιση. Δίνουμε σήμερα στα παιδιά μας την ηθική και πνευματική αφύπνιση ώστε να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση. Εάν δώσουμε τα εφόδια τα πνευματικά, θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Εάν καλλιεργούμε στα παιδιά μας τη μιζέρια, την εθνική κατάθλιψη και κάτι σχολικά βιβλία που βλέπω τελευταία, που αντί να μιλούν για ήρωες και για μάρτυρες και για πατρίδα, έχουν κάτι παραμυθάκια που προκαλούν έτσι μια θλίψη και μελαγχολία και κάτι λογοτεχνικά κείμενα, πετάμε έξω τους καλούς λογοτέχνες και βάζουμε αυτοκτονίες και τέτοιες έτσι μελαγχολίες, τότε δεν πρόκειται ούτε την οικονομική κρίση να ξεπεράσουμε, ούτε την εθνική κρίση. Δώστε στα παιδιά τους ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα και τους ήρωες του 21 και τους ήρωες του Κυπριακού Αγώνα 55-59. Οι νέοι μας για να φτιάξουν μια καλύτερη Ελλάδα από αυτή που εμείς δυστυχώς δεν τη φτιάξαμε όπως θα έπρεπε, θέλουν πρότυπα Αγίων και Ηρώων. Αυτή είναι η Ενωμένη Ρωμιοσύνη, αυτή είναι η Ελληνοορθόδοξη Παράδοση, αυτά ήταν και τα πρότυπα των αγωνιστών του Μακεδονικού Αγώνος. Αιωνία τους η μνήμη. Σας ευχαριστώ. Δεύτερος ομιλητής είναι ο κύριος Παπαλαζάρου Ιωάννης, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ιστορικός και συγγραφέας. Θα εισηγηθεί το θέμα «Η προσφορά των γηγενών Μακεδόνων στους εθνικούς αγώνες». Σεβαστοί πατέρες, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιδήμαρχε, στρατηγή μας, είναι και ο κύριος Καρατζίκος εδώ, φίλες και φίλοι που θυσιάσατε τον χρόνο σας να ακούσετε σήμερα ορισμένα πράγματα χρήσιμα και εθνικά, όταν αναφερόμαστε στην εθνική ταυτότητα ενός τόπου, δεν είναι επιτρεπτό να αγνοήσουμε ή να παραβλέψουμε ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που τη διαμορφώνουν και την καθιερώνουν είναι η συμπεριφορά των κατοίκων του. Έτσι, όταν ομιλούμε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, το πρώτο κριτήριο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι η συμπεριφορά των Μακεδόνων από την εγκατάστασή τους στον ελλαδικό χώρο μέχρι σήμερα, η θέση και η στάση τους απέναντι στην πορεία του ελληνικού έθνους, η συμμετοχή και η προσφορά τους στους κοινούς αγώνες και στις κοινέ εθνικές επιδιώξεις των Ελλήνων. Από τα αρχαιότατα χρόνια οι Μακεδόνες ένιωθαν ομόγλωση και ομόθρησκη των Ελλήνων. Στάθηκαν πρόμαχοι του ελληνισμού όσες φορές χρειάστηκε, θεωρώντας κοινή την τύχη και τα πεπρωμένα τους με αυτά των λοιπόν Ελλήνων. Στα χρόνια των μεγάλων βασιλέων Φιλίππου και Αλεξάνδρου έκαναν πράξη την πανελλήνια ιδέα το ομόθυμον και ομότροπον απέναντι του προαιώνιου κοινού κινδύνου και δίκαια χαρακτηρίζονται προασπιστές και αμύντορες της ελευθερίας των Ελλήνων και του ελληνικού πολιτισμού. Στην επανάσταση του γένους για την απελευθέρωση από την Οθωμανική δουλεία δεν έμειναν αμέτωχοι οι Μακεδόνες. Μεταξύ των 7 παλικαριών που συνόδευαν τον πρωτομάρτυρα της Λευτεριάς Ρήγα Φεραίο και θανατώθηκαν μαζί του με τον αγριότερο τρόπο στα υπόγεια του πύργου της Νεμπόιτσα του Βελιγραδίου, ήταν και 3 νεαροί Μακεδόνες, ο Θεοχάρης Τουρούντζιας από τη Σιάτιστα και τα αδέρφια Γιάννης και Παναγιώτης Εμμανουήλ από την Καστοριά.
παραδόθηκαν από την αυτοκρατορική αστυνομία της Αυστρίας στις τουρκικές αρχές με αντάλλαγμα, τι νομίζετε, την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Δούναβι. Με τέτοιες πεπονίδιστες συναλλαγές αντιμετώπιζαν κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τη λαχτάρα των υπόδουλων Ελλήνων για λευτεριά. Και κάτι που είναι ελάχιστα γνωστό. Στο ολοκαύτωμα των ψαρών συμμετείχαν και 1027 Μακεδόνες πολεμιστές που έπεσαν στην ολόμαυρη ράχη του νησιού μέχρι και τον τελευταίο. Από τους πρώτους που μοιήθηκαν στη φιλική εταιρεία ήταν ανώτεροι κληρικοί της Μακεδονίας, όπως οι επίσκοποι Χρύσανθος Σερών που καταγόταν από το γραμματικό της Έδεσας, Βενιαμίν Κοζάνης και Αρδαμερίου Γινάτιος. Ακολούθησαν διακεκριμένοι Μακεδόνες πρόκριτοι, λόγοι και οπλαρχηγοί, όπως ο Γιώργος Λασάνης, ο Νικόλαος Κασομούλης, ο Εμμανουήλ Παπάς, ο Γιωργάκης Ολύμπιος, ο Φαρμάκης, ο Καρατάσος, ο Ζαφυράκης και ο συντοπίτης μας, πολέμαρχος του 1821, Αγγελής Γάτσος από τους Σαρακινούς. Οι περισσότεροι από αυτούς, αφού αγωνίστηκαν στις εξεγέρσεις της Νάουσας, της Χαλκιδικής και του Ολύμπου, μετά από την αποτυχία των κινημάτων αυτών, κατέφυγαν με τους άντρες τους στην Νότια Ελλάδα, όπου συνέχισαν να αγωνίζονται στο πλευρό των υπόλοιπων Ελλήνων, με τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον Υψηλάνδη. Κανείς δεν τους το ζήτησε, κανείς δεν τους το επέβαλε. Το ένιωσαν ως καθήκον και ως υποχρέωση προς τους λοιπούς Έλληνες αδελφούς. Ο Αγγελής Γάτσος έχασε στο ολοκαύτωμα της Νάουσας τη γυναίκα του και 4 κόρες του. Στις φυλακές των Σερβίων τον γιο του, τον μικρό τον Νικόλαο. Έχασε τον αδερφό του Πέτρο στη μάχη της Πλάκας στην Άρτα. Και ο ίδιος, αφού έλαβε μέρος σε όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις της Στερεάς και της Πελοποννήσου, πέθανε αγνοημένος και παραμελημένος το 1839 στην Αταλάντη, όπου είχαν εγκατασταθεί και άλλοι Μακεδόνες στη συνοικία που μέχρι σήμερα ονομάζεται Νέα Πέλα. Ο Γάτσος και οι 300 περίπου άντρες του σώματός του από τους Σαρακινούς, την Όρμα, την Κορυφή, την Καρυδιά και από άλλα χωριά της περιοχής δεν γνώριζαν λέξη ελληνικά. Μιλούσαν μόνο το ντόπιο γλωσσικό ιδίωμα κι όμως πολέμησαν στη Νότια Ελλάδα με τέτοιο πάθος και αυταπάρνηση που λίγοι Νότιοι Έλληνες διέθεταν. Το ιδίωμα αυτό που σήμερα ομιλείται μόνον από ηλικιωμένους πλέον και ελάχιστα από νεότερους, σε χωριά κυρίως της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, αποτέλεσε αντικείμενο εκμετάλλευσης, παρερμηνιών και διωγμών από τα μέσα του 19ου μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα περίπου. Κατά καιρούς το κατηγόρησαν και το εμφάνισαν με ποικιλώνυμους επιθετικούς προσδιορισμούς, που το αποδόθηκαν κάτω από διάφορα προσχήματα, σκοπιμότητες και σημαίες ευκαιρίας. Το χαρακτήρισαν ως ιδίωμα σλαβομακεδονικό, βουλγαρικό, μακεδονικό, σλαβόφωνο, σλαβογενές, σλαβόηχο, σλαβονικό, μιξόγλωσσο και άλλα τέτοια περισπούδαστα περιτυλίγματα, όπου περιτύλιγαν και αυτούς που το μιλούσαν και τους χαρακτήριζαν κατά το δοκούν ή κατά περίσταση ως σλαβομακεδόνες, ως σλαβόφωνους, ως βουλγαρόφωνους, ως νεσνάμιδες ή πιο συχνά ως βουλγάρους. Για τους γηγενείς Μακεδόνες, τους εντόπιους, όλα αυτά αποτελούσαν ανοησίες και κατασκευάσματα εκ του πονηρού. Για μας, η γλώσσα που μιλούσαμε ήταν μόνο τα εντόπια ή τα εντόπικα ή τα δικά μας, όπως τα λέγαμε. Ελάχιστα μας επηρέαζαν η οποιαδήποτε ηχητική ομοιότης με ή οποιαδήποτε συγγένεια γλωσσική ή εθνοτική συσχετισμή με άλλους λαούς των Βαλκανίων. Ήταν λίγα και δυσδιάκριτα τα κοινά σημεία και τα κοινά στοιχεία της ντοπιολαλιάς μας με τις αντίστοιχες των Βαλκανικών χωρών. Το διαπιστώναμε αν τύχαινε να μιλήσουμε με πραγματικούς Βουλγάρους ή Σέρβους και όπου η συνεννόηση ειδικά με τους δεύτερους ήταν εντελώς αδύνατη. Με τους Μπιτολιάνους τα πράγματα διέφεραν. Η γυτνίαση, η συχνή αλληλοεπικοινωνία από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, η ελληνική παιδεία που υπήρχε εκεί παλιότερα, οι σχέσεις αμοιβαιότητας, εμπορίου και κουλτούρας δημιούργησαν και την σχετική γλωσσική ομοιότητα και συγγένεια.
Βίαια προσπάθησαν να το εκριζώσουν το ιδίωμα κάποιοι ανεγκέφαλοι παράγοντες του κράτους των Αθηνών κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά ή ακόμα και κατά τη δεκαετία του 50, όταν το αναθεμάτισαν ως προπατορικό αμάρτημα, το αφόρησαν ως μίασμα και το έθεσαν υπό απεινή διωγμό με μεθόδους ανεπίτρεπτες. Ο Σαράντος Καργάκος, συγγραφέας και βέρος νοτιοελλαδίτης Λάκωνας ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας τη στάση του ελληνικού κράτους προς τους αλόγλωσσους γηγενείς Μακεδόνες, ειδικά κατά την γερμανοβουλγαρική κατοχή, γράφει σχετικά. Η συμπεριφορά των ελληνικών αρχών έναντι του ντόπιου πληθυσμού υπήρξε αυταρχική, μειωτική, ληστρική. Και δεν ήταν το μόνο ατόπιμα της ελληνικής πολιτείας απέναντι σε πληθυσμιακές ομάδες της Μακεδονίας. Είναι γνωστό ότι οι βλαχομογλενίτες της Καρατζόβας και οι βαλαάδες της Δυτικής Μακεδονίας που υπέστησαν βίαιο και υποχρεωτικό εξισλαμισμό στα μέσα περίπου του 18ου αιώνα, ενώ δεν ήταν τουρκογενείς πληθυσμοί, υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, να ανταλλαγούν και να χαθούν στα βάθη της Μικράς Ασίας ως κρυπτοχριστιανοί. Για την επικράτηση και διάδοση του ιδιώματος, ο Νικόλαος Ανδριώτης, γνωστός καθηγητής γλωσσολόγος, ισχυρίζεται τα εξής. Άρχισε να διαδίδεται σιγά σιγά και στη Βόρεια Μακεδονία πρώτον από Σλάβους, δούλους και αγρότες που οι Βυζαντινοί γεωκτήμονες εγκαθιστούσαν για να καλλιεργούν τα τμήματά τους. Δεύτερον, από Έλληνες εχμαλώτους των Βουλγάρων που ύστερα από πολύχρονη εχμαλωσία εξαγοράζονταν και γύριζαν στην πατρίδα τους αφού είχαν πια μάθει στον τόπο τους, στον τόπο της εχμαλωσίας, τα σλαβικά. Τρίτον, από το γεγονός ότι και οι Έλληνες της Μακεδονίας που συναλλάσσονταν με σλαβόφωνους μάθαιναν σλαβικά που είναι γλώσσα ευκολομάθητη, ενώ οι Σλάβοι δεν μάθαιναν ελληνικά γιατί ήταν γλώσσα δύσκολη. Τα Βαλκάνια, ως γνωστόν, από τα χρόνια του Βυζαντίου και στη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας χαρακτηρίζονται ως σταυροδρόμοι λαών, θρησκειών και πολιτισμών. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην Ευρώπη ενός τόσο μικρού τόπου με τόσο μεγάλη πολιτιστική διαστρωμάτωση, με τέτοια ποικιλία κουλτούρας και γλωσσικού μοσαϊκού. Τα ελληνικά, τα σλάβικα, τα βουλγάρικα, τα βλάχικα, τα τούρκικα, τα εβραϊκά συνυπήρχαν και συμβίωναν ασφικτικά και αλληλοεπηρεάζονταν με πολύ φυσικό τρόπο. Η διακίνηση, η ανταλλαγή, ήταν η ανταλλαγή όλων αυτών των γλωσσικών στοιχείων και η πρόσμιξη βέβαια ήταν ελεύθερη, αβίαστη και αέναη. Γι' αυτό και στον ντόπιο ιδίωμα συναντάμε πολύ συχνά αυτό το γλωσσικό σφιχταγκάλιασμα με παράδοξους συμφυρμούς και απίστευτους συνδυασμούς ελληνικών, τουρκικών, σλαβικών και λατινικών λέξεων. Όταν ζητούσα από τη γιαγιά μου την Μπάμπα Σουλτάνα να μου πει κανένα παραμύθι, μου έλεγε «Έλα πήλε, σε λιντωμένε η τέκνηση ούσιτε». Αν σας τα πω λέξη προς λέξη θα δείτε δεν είναι τόσο άγνωστα. «Έλα πήλε, πήλε είναι το πουλί, έλα πουλί μου». «Σε λιντωμένε σέντι» είναι από το λατινικό «σέντο», κάθομαι. «Ντωμένε» εδώ, σε μένα, κοντά μου. «Τέγνη» το τέγνο, «τέγνα» είναι από το «τίνο», «τεντώνω». «Ούσι» είναι από το «ους» και «ούσε» από το ελληνικό «ους» που σημαίνει τα αυτιά. «Έλα πουλί μου, κάθεσε κοντά μου και τέντωσε τα αυτιά σου». Σχετικά με την πολιτογράφηση του γλωσσικού ιδιώματος των γηγενών Μακεδόνων, αν δηλαδή είναι περισσότερο βουλγαρικό ή σλαβικό ή σερβικό ή ελληνικό ή ανάμεικτο, θα δώσουμε και πάλι το λόγο σε έγκυρους γλωσσολόγους και ιστορικούς που έχουν μελετήσει το φαινόμενο σε βάθος και η γνώμη τους έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο Κωνσταντίνος Τσούλκας, γυμνασιάρχης στο μοναστήρι, τα Πίτολα, στις αρχές του 20ου αιώνα πιστεύει ακράδαντα ότι η σλαβοφανής μακεδονική είναι η παλαιά μακεδονική γλώσσα. Φέρει στίγματα ολίγιστα βαρβαρικών αλλοιών επιδρομών, αλλά δεν φέρει φιλολογικά προϊόντα. Αληθές όμως ότι δεν είναι ούτε σλαβονική ούτε βουλγαρική. Εν τη μακεδονική γλώσσα υπάρχουσι και νυν έτη 1260 λέξεις ομερικέ, ενώ εν τη γλώσσα του ελληνικού λαού
μόλις 250 εκ του πλούτου τούτου διαιωνίζονται. Ο Γιώργος Μπουκουβάλας, εκπαιδευτικός και γλωσσολόγος των μέσων του 19ου αιώνα, συμπεραίνει ότι «το ιδίωμα τούτο είναι συνονθήλευμα λέξεων ηλιμένων εκ ποικίλων άλλων γλωσσών, ελαχίστων δε εκ της βουλγαρικής, αλλά το κυριότατον πάντων των γλωσσικών στοιχείων το επικρατούν εν τη λεγόμενη ταύτη βουλγαρική είναι το ελληνικό». Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, ο γνωστός γλωσσολόγος και τέως πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, θεωρεί το ιδίωμα ως παλιά και γνήσια διάλεκτο της αρχαίας ελληνικής, τη μακεδονική, που μιλήθηκε και μιλιέται στην εξέλιξή της από ένα γνήσιο και εκλεκτό κομμάτι του ελληνισμού, τους Έλληνες της Μακεδονίας. Ένας εδεσαίος δάσκαλος και ερευνητής, ο Γεώργιος Γεωργιάδης, βεβαιώνει ότι η τοπική αυτή γλώσσα δεν είναι ούτε σλαβική, ούτε ελληνική, ούτε λατινική, ούτε τουρκική, αλλά σύνθετος εκ πολλών γλωσσών, ένα σωστό κράμα γλωσσών. Η πολιτογράφηση του ιδιώματος και δίπροστας σλαβικάς γλώσσας είναι αδύνατος. Αυτό το γλωσσικό ιδίωμα προέβαλαν ως κύριο όπλο και επιχείρημά τους οι Βούλγαροι και το πανσλαβιστικό κίνημα στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα 1872-1908, στην προσπάθειά τους να αλλοιώσουν την εθνική συνείδηση, να πετύχουν τη μεταστροφή προς την εξαρχία και τον εκβουλγαρισμό των κατοίκων της Μακεδονίας για τη μελλοντική της προσάρτηση στη Μεγάλη Βουλγαρία, εκμεταλλευόμενη και την επιφυλακτική έως παθητική στάση της Ελλάδας, της οποίας η κοντόφθαλμη πολιτική, τα εσωτερικά της προβλήματα και οι πολιτικές έρηδες δεν της επέτρεπαν να εκτιμήσει την κρισιμότητα της καταστάσεως στη Μακεδονία. Κινούνταν νύχτα και μέρα στα χωριά με ελκυστικά και κραυγαλαία συνθήματα όπως «Η Μακεδονία στους Μακεδόνες», στρατολογούσαν νέους που δεν άντεχαν την καταπίεση και δημιουργούσαν μικροκινήματα και επεισόδια εις βάρος Τούρκων και Χριστιανών Πατριαρχικών, που μόνο σύγχυση και αντίπεινα προκαλούσαν εκ μέρους των Τούρκων. Την συγκεκριμένη κατάσταση αποτυπώνει πολύ χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρόξενος στο μοναστήρι στις αρχές του 1901, που γράφει σε επίσημη έκθεσή του «Και Κινέζοι πράκτορες, εάν ενεφανίζοντος σήμερον εν Μακεδονία, υπισχνούμενοι ελευθερίαν εις τους χριστιανούς, θα προσήλκιαν τα συμπαθίας αυτών». Κατάφεραν πάντως οι βουλγαρικές οργανώσεις να προσελκύσουν στις τάξεις τους πολλούς νέους και μαχητικούς Μακεδόνες που δεν άντεχαν την καταπίεση και τους εξευτελισμούς των Τούρκων και τους δινόταν έτσι η μοναδική ευκαιρία να πολεμήσουν για την ελευθερία τους. Στη Δυτική Μακεδονία ο καπετάν Κώτας, ο Βαγγέλης Τρεμπενιώτης, μας τον παρουσίασε ο κύριος καθηγητής, ο Ναούμης, ο Νταλίπης, ο Κύρου και πολλοί άλλοι. Στην περιοχή μας εδώ ο Γκόνος Γιώτας, το Στοιχείο και το Πρωτοπαλίκαρο του Βάλτου των Γενιτσών, ο Γκρέκος από τη Στρόμνιτσα, τα τέσσερα ηρωικά αδέρφια Δουγιάμα, ο Λάζος, ο Μήτρος, ο Γκόνος, ο Τράγιος, από την Παροβίτσα, σημερινή Καστανερή, έχουμε εδώ και τον εγγονό του, τον Κώστα του Δουγιάμα, είναι από τους πρώτους που συντάχθηκαν με τις βουλγαρικές οργανώσεις εναντίον των Τούρκων. Δεν άργησαν βέβαια να αντιληφθούν τις πραγματικές προθέσεις και τις επιδιώξεις των οργανώσεων αυτών και να τις εγκαταλείψουν αγανακτισμένοι για να συνενωθούν με τα ελληνικά σώματα της περιοχής ή για να δράσουν αυτόνομα εναντίον διπλού πλέον μετόπου, των Τούρκων από τη μια και του Βουλγαρικού Κομιτάτου από την άλλη. Ως εθνικό κριτήριο και πολιτικό επιχείρημα θεώρησε το γλωσσικό ιδίωμα και ο στρατάρχης Τίτο, καταστρώνοντας την επεκτατική του πολιτική για τον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν στις 31 Ιανουαρίου του 1946 μετονόμαζε σκόπιμα το νότιο τμήμα της Γιουγκοσλαβίας από Βαρδάρτσκα Μπανοβίνα, επαρχείο του Βαρδαρίου, σε Μακεδονία. Αυτό που είναι παγκοσμίως και επιστημονικά και ιστορικά αποδεκτό είναι ότι η γλώσσα αποτελεί μόνον μέσον επικοινωνίας και όργανο συνεννόησης των ανθρώπων. Ποτέ και πουθενά δεν εκλαμβάνεται και δεν προσμετράται ως στοιχείο ή ως χαρακτηριστικό γνώρισμα που προδικάζει το φρόνημα και προσδιορίζει την εθνική ταυτότητα. Φαντάζεστε τι θα γινόταν λόγου χάρη
στο Βέλγιο με την επίσημη διγλωσία ή στην Ελβετία με την επίσημη τριγλωσία. Σε κάθε περίπτωση, ο πατριωτισμός και η προσφορά των αλλόγλωσσων Μακεδόνων στους εθνικούς αγώνες υπήρξε αναμφισβήτητη και πολύτιμη. Οι θεωρούμενοι σλαβόφωνοι της Φλόρινας, της Καστοριάς, της Έδεσας, των Γενιτσών και της Αλμοπίας, οι βλαχόφωνοι του Νυμφαίου, της Βλάστης, της Κλεισούρας και των Μεγάλων Λιβαδιών, οι αρβανιτόφωνοι του Λεχόβου και του Φλάμπουρου, στη συντριπτική τους πλειονότητα, έδωσαν δείγματα ελληνοπρεπού συμπεριφοράς. Η παντελής άγνοια της ελληνικής γλώσσας δεν τους εμπόδιζε να δηλώνουν Γρεκομάνοι και να διακινδυνεύουν τα πάντα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Θεωρούσαν υποχρέωση και αυτόνομο καθήκον τους να αγωνίζονται για τον Πατριάρχη και για μια πατρίδα που δεν γνώριζαν καλά-καλά και δεν τους αναγνώριζε και η ίδια όσο έπρεπε και όσο όφιλε, χωρίς να αποβλέπουν σε ανταποδοτικά ωφέλη, χωρίς να επιδιώκουν διακρίσεις ή να προσδοκούν εύσημα της προσφοράς τους. Η ένοπλη έναρξη του μακεδονικού αγώνα στη Δυτική Μακεδονία εκδηλώθηκε το 1903 από τον καπετάν Κότα, που πίστηκε από τον Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη ότι ήταν Έλληνας Μακεδόνας και όφιλε να αγωνιστεί γι' αυτό. Και τα έδωσε όλο ο καπετάν Κότας στον αγώνα και την ίδια τη ζωή του. Όταν δύο χρόνια αργότερα οδηγήθηκε στην Αγχώνη από τους Τούρκους, φώναξε με όση δύναμη το απόμενε αυτό που πίστευε και με τον μόνο τρόπο που μπορούσε να το εκφράσει, «Da vive Garcia», «Να ζήσει η Ελλάδα». Ο αγώνας στο Βάλτο των Γενιτσών ήταν ιδιαίτερα σκληρός και ύπουλος. Λόγω της ιδιομορφίας των συνθήκων και των κινδύνων του, το ελληνικό προξενείο άλλαζε τους αρχηγούς κάθε 4-5 μήνες. Ο μόνος που παρέμεινε εκεί 4 χρόνια, όσο κράτησε δηλαδή ο αγώνας στο Βάλτο, ήταν ο ντόπιος οπλαρχηγός Γόνος Γιώτας, που δεν τον κατέβαλε ούτε η Ελλονοσία ούτε οι Κομιτατζίδες. Και η τόλμη και η πείρα του ήταν τα στοιχεία εκείνα που έδιναν κουράγιο και στους κατοίκους των παραλίμνιων χωριών, αλλά χωρίς αυτά τα στοιχεία κανένας από τους αρχηγούς του Βάλτου, καμία από τις πολεμικές επιχειρήσεις του Βάλτου δεν ένιωθαν σιγουριά. Στην Καρατζόβα έδρασαν οι αρχηγοί Σπύρο Μίλιος, για τον οποίο μίλησε ο κ. Χολέβας, ο Κατσίγαρης, ο Καραπάνος, ο Γαρέφης, ο Βολάνης και ο Αρχιμανδρίτης Παπανίκανδρος. Οι ομάδες τους αποτελούνταν κυρίως από εντόπιους εθελοντές από όλα τα χωριά της περιοχής. Τον καπετάν Βέσκο, έχουμε τα εγγόνια του σήμερα, τον Χρήστο και τον Γιάννη νομίζω εδώ, τον Παπανικολάου, τον Πρόσιο, τον Σούδη και δεκάδες άλλους από τον Πάχοβο. Τους Πετρίδη, Αβραμίδη, Μάρκο από την Όρμα, τον Ευαγγελίδη από τη Σοσάνδρα, τα αδέρφια Μιλτιάδη από το Γαρέφι, τον Παπανόη από τη Λαγκαδιά, τους Στόγιο και Καραδάκη από τους Σαρακινούς, τον Θάνο από το Θεοδωράκι, τον Πίνο από τη Δωροθέα, τον Αδραμάνη από το Λουτράκι, και ο ενδεικτικός κατάλογος θα μπορούσε να συνεχίσει ατέλειωτος. Πολύ εύστοχα τους περιγράφει ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης, ο γνωστός καπετάν ακρίτας του Βερμίου, όταν στη διάρκεια του μακεδονικού αγώνα πήγαν να καταταγούν στο σώμα του 4 εντόπιοι μπαχοβίτες. Είναι άνθρωποι άξιοι μελέτης, άνευ γνώσεως της ελληνικής γλώσσης, άνευ κατηχήσεως εθνικής, έρχονται μη ζητούντες τίποτε. Ούτε χρήματα, ούτε ενδύματα, ούτε όπλων αν δεν τους δώσεις. Πειθαρχικότατοι και ανθεκτικοί, η εγκαρτέρησης και η στοικότητων είναι άξιοι εμνίας. Όταν ακούν ότι ελληνικό σώμα θα μεταβεί στο χωρίο τους, τα μάτια τους αστράπτουν και μηδιούν. Τι είναι αυτό που τους υποκινεί? Ποιαν δύναμη έχει ο ελληνισμός και η ορθοδοξία, ειν επί τόσα έτη αφήσαμε να ανεκμετάλλευτον? Αγνοί και ανιδιοτελείς, ενεργοί συμπορευτές στη μοίρα του ελληνισμού, οι γηγενείς Μακεδόνες στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Αν και γνώριζαν μεταβίας ή και καθόλου την ελληνική γλώσσα, αν και είχαν ελάχιστα εφόδια στη διάθεσή τους, υποτυπώδη οργάνωση και ελιπέστατη εθνική ενίσχυση, χωρίς τη συμμετοχή τους η ελευθερία της Μακεδονίας θα ήταν χαμένη υπόθεση, γιατί διέθεταν περίσσευμα ψυχής και πλεόνασμα ελληνικού φρονήματος,
γιατί ταύτιζαν την Ορθοδοξία με τον Ελληνισμό, τη Μακεδονία με την Ελλάδα. Έχουμε χρέος να τους θυμόμαστε, να τους τιμούμε και να τους ευγνωμονούμε, γιατί χάρη στους αγώνες και τις θυσίες τους, σήμερα εμείς απολαμβάνουμε το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαλαζάρου. Ο τρίτος ομιλητής που θα εισηγηθεί το θέμα «Η ελληνικότητα της Μακεδονίας» μέσα από τον αλάνθαστο λόγο της ιστορίας είναι ο Αρχιμανδρίτης Χρήστος Κυριαζόπουλος, δόκτορ Βυζαντινής Ιστορίας και ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Παρακαλώ, πριν ανέλθει στο βήμα, να διαβαστεί το βιογραφικό του. Ο Αρχιμανδρίτης Χρήστος Κυριαζόπουλος γεννήθηκε στην Ορεστιάδα το 1949. Εκεί ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του το έτος 1967. Το 1972 αποφύτησε από το κλασικό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το έτος 1975 διορίστηκε στη Δημόσια Μέση Εκπαίδευση. Φίτησε στη ΣΕΛΜΕ και διετέλεσε Διευθυντής Γυμνασίου. Το έτος 1987 έλαβε από το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία με βαθμό Άριστα. Το 1997 αναγορεύθηκε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, διδάκτορ της Βυζαντινής Ιστορίας με βαθμό Άριστα. Δίδαξε επί πολλά χρόνια το μάθημα της λατινικής γλώσσας και φιλολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και τα μαθήματα της εισαγωγής στην αρχαία ελληνική και βυζαντινή λογοτεχνία και της ιστορίας της ελληνικής τυπογραφίας στο Τμήμα Βιβλιοοικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Το σχολικό έτος 1999-2000 έγινε σχολικός σύμβουλος φιλολόγων Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε υποδιευθυντής του πρώτου περιφερειακού επιμορφωτικού κέντρου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης. Δίδαξε κατά επανάληψη διδακτική όλων των φιλολογικών μαθημάτων θέματα γενικής διδακτικής, παιδαγωγικής, διαχείρισης σχολικής τάξης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα δύο ΠΕΚ της Θεσσαλονίκης. Δίδαξε επίσης συναφή θέματα σε συναντήσεις φιλολόγων διαφόρων νομών της Βορείου Ελλάδος και θέματα ελληνικής ιστορίας σε παλινοστούντες. Πραγματοποίησε εξάλλου ομιλίες σε πολλές αίθουσες συλλόγων ανά την Ελλάδα. Διετέλεσε τακτικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Πανελληνίων Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και κατ' επανάληψη πρόεδρος, αντιπρόεδρος, επόπτης μαθημάτων, αναβαθμολογητής και βαθμολογητής στα βαθμολογικά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε συνέδρια και ημερίδες, παρουσίασε εισηγήσεις σε συνέδρια, συμμετείχε και συμμετέχει σε επιτροπές διοργάνωσης συνεδρίων. Έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά πολλά άρθρα φιλολογικού, ιστορικού και παιδαγωγικού περιεχομένου. Έλαβε μέρος σε συσκέψεις, συνέδρια, ημερίδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας Θρησκευμάτων και διαφόρων εκπαιδευτικών και επιστημονικών φορέων και σε έρευνες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Είναι βαθμολογητής του ΑΣΕΠ από τις ιδρύσεώς του και υπήρξε κριτής αξιολογητής βιβλίων του γυμνασίου. Διετέλεσε πρόεδρος και είναι μέλος συλλόγων εθνικής, θρησκευτικής, κοινωνικής και επιστημονικής προσφοράς. Είναι έγγαμος εγχειρία και πατέρας 6 παιδιών. Αποχώρησε από την εκπαίδευση τον Οκτώβριο του 2008 και σε λίγες μέρες του Αγίου Δημητρίου χειροτονήθηκε ιερεύς. Διακονεί έκτοτε ως ιεροκήρυκας στα χωριά της Μητροπόλεως, Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι
άρχοντες του Κοινοβουλίου και της περιφερίας μας. Αδερφοί, το θέμα είναι η ελληνικότητα της Μακεδονίας μέσα από την Ελλάδα στο λόγο της ιστορίας. Στο 8ο βιβλίο της ιστορίας του, ο Ηρόδοτος, ο πατέρας της ιστορίας και ιστορικών των Περσικών πολέμων, διηγείται με πολύ γλαφυρό τρόπο πώς το βασιλόπουλο του Άργους Περδίκας ίδρυσε το κράτος της Μακεδονίας. Η διοίκηση του κορυφαίου ιστορικού μας συνδέει τους γενάρχες της Μακεδονίας με τους τιμενίδες του Άργους, οι οποίοι ήταν απόγονοι του Ηρακλέους. Κατά συνέπεια, αναδεικνύει την κοινή καταγωγή των Ελλήνων του Βορρά και των Ελλήνων του Νότου. Όταν έγραφε αυτά τα πράγματα, ο Ηρόδοτος δεν θα μπορούσε καν να φανταστεί ότι 2.500 χρόνια αργότερα θα ήταν δυνατόν να βρεθεί ένας πολυσπραγματικός λαός, οι Σκοπιανοί, που στα μέρη αυτά τα ελληνικότατα, βορειοανατολικά της Αχρίδος και των Πρεσπών και ως τα όρη της Ροδόπης, σποραδικά πρωτοεμφανίστηκε 12 ολόκληρους αιώνες μετά τον ιστορικό, ο οποίος λαός θρασίτατα θα επιχειρούσε να κλέψει το όνομα και τα προϊόνια σύμβολα, αλλά και τη γη του λαού των Μακεδόνων. Οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν αμφίβολα Έλληνες. Το έχουν αποδείξει αυτό πολύχρονες έρευνες. Δεν αμφισβητείται πλέον η ελληνικότητά τους διεθνώς. Όλες οι περιγραφές που έχουν βρεθεί στο χώρο της Μακεδονίας είναι ελληνικές. Τα ονόματα ανθρώπων και θεών ήταν κοινά με των άλλων Ελλήνων. Τα κλασικά μακεδονικά ονόματα Φίλιππος και Αλέξανδρος είναι ονόματα σύνθετων ελληνικών λέξεων. Επιστημονικός και ιστορικός θέμα δεν τίθεται. Το θέτει όμως και το συντηρεί το θέμα αυτό μόνο η στρεβλή και ανιστόρια προπαγάνδα των Σκοπίων. Ας παραθέσουμε κάποιες αλήθειες. Για την ελληνικότητα της Μακεδονίας μαρτυρούν οι αρχαίες πηγές και συνηγορούν τα πορίσματα της γλωσσολογίας που βασίζονται στη μελέτη του ελληνικού μακεδονικού γλωσσικού ιδιώματος. Όπως αναφέραμε ήδη, πρώτος ο Ηρόδοτος, στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. αναφέρει πως οι Μακεδόνες είναι Έλληνες. Έλληνας δε είναι τούτους, τους αποπερδίκω ο περδίκαιο γεγονότας, καθάπερ αυτή λέγουση, αυτός τε ούτω την χάνω επιστάμενος. Είναι Έλληνες, όπως εγώ γνωρίζω, αλλά και όπως και οι ίδιοι λένε, και κατάγονται από τον Περδίκα. Ο ίδιος ιστορικός παρουσιάζει τον βασιλέα των Μακεδόνων Αλέξανδρο τον Πρώτο, της εποχής των Περσικών πολέμων, δεσπόζουσα μορφή της μακεδονικής ιστορίας στην εποχή του 5ου αιώνα, να λέει κατά την εποχή εκείνη ότι αυτό στεγάρ Έλλην ημί το αρχαίον γένος. Και εγώ ίδιος είμαι Έλληνας από πολύ παλιά και δεν θα ήθελα ποτέ να δω την Ελλάδα υποδολμένη στους Πέρσες, το εξηγώ. Ο Ηρόδοτος θυμίζει επίσης τη σχέση που είχαν οι Μακεδόνες και οι Θεσσαλοί και μιλά για τους Δωρείς Θεσσαλίας. Την ελληνικότητα των Μακεδόνων βεβαιώνει και ο αυστηρός κορυφαίος ιστορικός μας Θουκυδίδης, όταν λέει πως οι βασιλείς των Μακεδόνων είναι τιμενίδες από το Άργος, καθώς αργότερα και ο Αριανός, ο ιστορικός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος διασώζει το περιστατικό της αποστολής των 300 πολυτελών ασπίδων, των Περσικών πολυτελών ασπίδων, μετά την νίκη στο γρανικό ποταμό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έστειλε 300 ασπίδες στον Παρθενώνα και κρεμάστηκαν μέσα στον σικό του ναού και υπήρχε επιγραφή την οποία ο Αλέξανδρος υπαγόρευσε, Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων από των βαρβάρων των δυναστείων κατοικούντων. Οι Μακεδόνες, οι κύριοι νικητές, αφού ο στρατός ήταν κυρίως μακεδονικός, δεν αναφέρονται καθόλου. Συγχωνεύονται, εντάσσονται μέσα στους Έλληνες το επίγραμμα αυτό. Στην αρχαιότητα δεν τέθηκε ουδέποτε θέμα εθνικότητος των Μακεδόνων, διότι ήταν Έλληνες. Οι ιστορικοί, εντός εισαγωγικών των Σκοπίων, έχουν ευρύτητα εκμεταλλευτεί το γεγονός πως ο Δημοσθένης αποκάλεσε τον Φίλιππο τον Δεύτερο, τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον αποκάλεσε βάρβαρο και τον αναφέρουν αυτό ως αποδεικτικό στοιχείο της μη ελληνικότητας του Φιλίππου, άρα και των Μακεδόνων. Ωστόσο, όταν ο Δημοσθένης λέει βάρβαρος, εννοεί άξεστος και απολύτιστος. Η λέξη βάρβαρος έχει την έννοια αυτή και πολλά χρόνια και πολλούς αιώνες αργότερα ακόμη. Δεν εννοεί αλόγλωσσος ή ξένος. Άλλωστε, δεν μπορούσε ο Δημοσθένης λέγοντας βάρβαρο τον Φίλιππο, τον πατέρα του Αλεξάνδρου, να μην τον θεωρεί Έλληνα, διότι και η δική του μητέρα ήταν σκήθησα του Δημοσθένη. Απλώς τον θεωρούσε τον Φίλιππο ως πολιτισμικά κατώτερο από τους Αθηναίους. Και, εν πάση περιπτώσει, ας ξέρουμε πάντοτε ότι ο Δημοσθένης είναι μεν ο αξεπέραστος και κορυφαίος ρητοράς μας, αλλά προσκολλημένος στο παλιό πολιτιακό καθεστώς της πόλης κράτους, δεν μπορούσε να δεχτεί την αλλαγή που επέβαλαν οι Μακεδόνες, μια και στον καινούριο κόσμο που αυτοί επέβαλαν με τα όπλα και με το πνεύμα τους, οι Αθηναίοι και οι Έλληνες παλιάς Ελλάδας πλέον δεν θα διαδραμάτιζαν τον πρώτο και ουσιαστικό ρόλο.
Επίσης, να πούμε ότι ο Δημοσθένης επισκέφθηκε δύο φορές στη Μακεδονία και έμενε για ένα μεγάλο διάστημα, τουλάχιστον 3 μηνών. Εάν υποτεθεί ότι διαπίστωνε πως οι Μακεδόνες τότε δεν μιλούσαν ελληνικά, θα το είχε διατυμπανίσει προφανώς. Και επίσης, να προσθέσουμε ότι διαφορετική είναι η άποψη συγχρόνων πολιτικών του Δημοσθένους, όπως είναι ο Εσχήνης και ο Ισοκράτης, οι οποίοι έχουν εντελώς διαφορετική άποψη για τους Μακεδόνες από αυτόν. Διαχρονική επίσης ισχύ έχει και ο λόγος του ιστορικού πολυβίου του Δευτέρου π.Χ. αιώνος, ο οποίος βάζει τον Λυκίσκο, ένα καρνάνα, ονόματι Λυκίσκος, να λέει, το εξηγώ, πόσο μεγάλη τιμή πρέπει να δικαιούνται οι Μακεδόνες, οι οποίοι τον πιο πολύ καιρό της ζωής τους συνεχώς αγωνίζονται προς τους βαρβάρους για την ελευθερία των Ελλήνων. Και ο ίδιος ο Πολύβιος, παρακάτω λίγο, ονομάζει τη Μακεδονία πρόφραγμα της Ελλάδος. Συνεχίζω. Δεν θα μακρηγορήσουμε για το θέμα της ελληνικότητας των Μακεδόνων. Αξίζει να προσθέσουμε όμως ότι αυτή καταφαίνεται ακόμα και από το γεγονός της συμμετοχής των Μακεδόνων στους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες, όπου όπως γνωρίζετε ελάμβαναν μέρος μόνο Έλληνες. Μακεδόνες που έλαβαν μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες είναι μεταξύ άλλων και οι ακόλουθοι. Τους αναφέρω πολύ βιαστικά. Ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, αυτός που αναφέραμε προηγουμένως των Περσικών πολέμων, το 460 στην 80η Ολυμπιάδα, νίκησε στο στάδιο. Ο βασιλιάς Αρχέλαος Περδίκας στην 93η Ολυμπιάδα, 408, στο Τέθρυπο. Επίσης, ο Φίλιππος ο Δεύτερος, ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, νίκησε 3 φορές στην Ολυμπία. Ο Κλήτων, το 328, στο στάδιο. Ο Δαμασίας ο Ανθιοπολίτης, το 320. Ο Λάμπος ο Φιλιππίσιος, στην 119η Ολυμπιάδα, το 304 π.Χ., στο Τέθρυπο. Ο Αντίγονος, το 292. Ο Σέλευκος, το 268 π.Χ., στο στάδιο, και ακόμα και μια γυναίκα, η Βελεστίχη, στην 128η Ολυμπιάδα, το 268, στο αγώνισμα των σειρωμένων από πόλους αρμάτων, λεγόταν Συνορής Ήπων. Και ακόμα να προσθέσουμε ότι η πρώτη πολιτική πράξη, στην οποία προβαίνει ο Φίλιππος ο Δεύτερος, ύστερα από τη μάχη της Χερονίας, το 338, ως ηγεμόνας πλέον όλων των Ελλήνων, ήταν να υιοθετήσει το σχέδιο που για πολλές δεκαετίες προπαγάνδιζαν οι Αθηναίοι ρήτορες, το σχέδιο πιο της οργάνωσης μιας εκστρατείας πανελλήνιας εναντίον των Περσών για την απελευθέρωση των ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας που ήταν υπό την περσική κυριαρχία. Σχέδιο το οποίο υλοποίησε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο γιος του. Να πούμε και δύο λόγια τη γλώσσα των αρχαίων Μακεδόνων. Ήταν βεβαίως ελληνική. Αυτό δεν χρειάζεται πλέον να αποδειχθεί και μόνο που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό είναι υπερβολή και πλεονασμός δικός μας. Είναι αποδειγμένο πολλά χρόνια πως είναι ελληνική η γλώσσα των Μακεδόνων και μια συγκριτική μελέτη όλου του γλωσσικού μας πλούτου απέδειξε πως η μακεδονική ήταν διάλεκτος της δωρικής γλώσσας όπως η αττική, η δωρική, η ιωνική, η ιωνοατική ή αργότερα η κυπριακή, η ποντιακή, η κριτική κλπ. Το ίδιο όνομα των Μακεδόνων, είναι ελληνικό. Η λέξη Μακεδνός από τη λέξη το μάκος, το μήκος, στα δωρικά, έτσι μαρτυρεί την ελληνικότητά του και το όνομα μαρτυρείται ακόμα και από τον Όμηρο, στο Ήττα της Οδύσσειας. Και το μάκος σημαίνει, Μακεδνός σημαίνει μακρύς, λιγερόκορμος. Οι λέξεις σε μακεδονικό ιδίωμα απαντούν σε όλες τις ελληνικές διαλέκτους και στο σύνολο και το σύνολο του μακεδονικού υλικού, τοπονύμια, κύρια ονόματα, προσυγχωρικά κλπ., συνηγορεί στην ελληνικότητα της μακεδονικής διαλέκτου. Η ετυμολογία είναι ελληνική, φθονγκικά πάθη, καταλήξεις, κλήσεις, άλλα γνωρίσματα, όλα ελληνικά. Οι Σκοπιανοί έχουν αναγάγει σε μείζον θέμα τη μαρτυρία του Πλουτάρχου ότι επάνω στη δυσκολότερη στιγμή της διαβάσεως του Γρανικού ποταμού, ο Αλέξανδρος, λέει ο Αριανός, στράφηκε την ώρα τη δυσκολότερη της διαβάσεως ενός τερματικού ποταμού, καθώς απέναντι ερχόταν σοριδών τα όπλα των εχθρών. Την ώρα εκείνη, λέει ο Πλούτερχος, ότι στράφηκε ο Αλέξανδρος στους υπασπιστάς και ανεβόα μακεδονιστή καλών τους υπασπιστάς. Ανεβόα μακεδονιστή. Έμεναν πολύ στο μακεδονιστή. Γιατί θεωρούν πως το μακεδονιστή είναι τοπική. Αναφέρεται σε τοπική γλώσσα, μη ελληνική.
Εδώ όμως η λέξη σημαίνει απλά και μόνο την τοπική μακεδονική διάλεκτη και όχι μια άλλη γλώσσα, όπως θα μπορούσε να πει δηλαδή ένας Σπαρτιάτης δοριστή. Όταν λέγει Σπαρτιάτης Αμάνα ή Τάνι Επιτάς, δοριστή μιλούσε. Ή άλλος θα έλεγε Αττικιστή ή Ιωνιστή κτλ. Και βέβαια δεν γνωρίζουν πως ο ίδιος ο Πλούταρχος αλλού λέει πως κατ' εντολήν του Αλεξάνδρου οι ξένες υπεγραφές εξηγούνταν στα ελληνικά. Για να τις καταλαβαίνουν και οι Μακεδόνες αλλά και όλοι οι άλλοι Έλληνες. Λέει ως εξής ο Πλούταρχος: την δε επιγραφή ο Μέγας Αλέξανδρος αναγνούς, διάβασε την επιγραφή, μια επιγραφή, ένα τοπονύμιο δηλαδή, ο δρόμος πάει, ξέρω εγώ, προς τα Σούσα. Αναγνούς, εκέλευσεν ελληνικής υποχαράξη γράμμαση. Έδωσε την εντολή από κάτω να γράψουν την ίδια ονομασία στα ελληνικά. Δεν λέει μακεδονικής. Δεν λέει μακεδονικής, λέει ελληνικής γράμμαση. Γιατί ακριβώς όλοι ελληνικά μιλούσαν. Μια προσθήκη ακόμα, θα μου επιτρέψετε. Ανακάλυψα πρόσφατα, δημοσιευμένα από πολλές δεκαετίες, εγώ τα ανακάλυψα πρόσφατα, μια σειρά επιγραφών από τη Μακεδονία των αρχαίων χρόνων. Διαβάζουμε τα ονόματα, για να δούμε αν μπορούσαν τα ονόματα αυτά να θεωρηθούν, εν πάση περιπτώσει, μη ελληνικά. Κατά μείζον λόγο να θεωρηθούν σλαβικά. Κάνω μια επιλογή. Φιλοτέρα Αριδαίου Ερμή Αγοραίο Ευχήν. Κάνει προσευχή στον Ερμή, όλα ελληνικά. Ή αλλού. Βάσος Αντιπάτρου, ελευθερωθείς υπό Αντιπάτρου, Αλεξάνδρο Ηρακλή Κυναγίδα. Μόνο τις λέξεις των ονομάτων θέλω να προσέξετε. Και είναι πολύ εντυπωσιακή μια απόφαση, ένα ψήφισμα της Εκκλησίας του Δήμου της Βατίνας, από την περιοχή της Καστοριάς. Κοιτάξτε τώρα, διαβάζουμε μόνο την αρχή και μερικά ονόματα. Εκκλησίας Αγωμένης. Τότε βέβαια δεν είχαν σλάβει κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά ελληνικά είναι και μάλιστα τι ωραία ελληνικά. Εκκλησίας Αγωμένης, καθώς διεξήχθη η Εκκλησία του Δήμου Αγωμένης, υπό του Βατινέων Πολιτάρχου. Ποιος ήταν αυτός, πάντα το όνομά του υπήρχε, Αλεξάνδρου Ιού Λεωνίδου κτλ. Και προς υπογράφων είναι μια απόφαση, πολύ ωραίο το περιεχόμενό της, απόφαση υπέρ των πτωχών κτηματιών, ας πούμε. Επειδή υπήρχε τάση να αγοράζουν οι πλούσιοι μεγάλα κομμάτια γης και οι φτωχοί αγρότες γίνονταν φτωχότεροι. Και η Εκκλησία του Δήμου παρεμβαίνει και λέει όχι. Και υπογράφουν 54 άρχοντες μαζί με τον Πολιτάρχη. Κοιτάξτε το όνομα του, μερικά. Αλέξανδρος Λεωνίδου, ο Πολιτάρχης, επεσφραγισάμιν. Ορέστης Αριστολάου, Αμίντας Νικολάου, Εφήμιος Νικάνδρος, Αντίγονος Κασάνδρου, Παρμενίων Νικομάχου, Φίλοντες στο Δήμο, Κλήτος Αντιγόνου, Φίλιππος Φιλότ. Τι γλώσσα είναι, αυτά δεν μπορώ να καταλάβω. Ο μεγαλοφυής Μέγας Αλέξανδρος είχε τον λαμπρότερο δάσκαλο, όπως το υπογράμμισε ο κύριος Σχολεύας, τον χρόνο εκείνον, τον Μακεδόνα επίσης Αριστοτέλη, ο οποίος ως πνευματικός ιός του Πλάτωνος και πνευματικός εγγονός του Σοκράτους, είχε αποθησαυρίσει μέσα του όλη τη σοφία των χρόνων εκείνων που του μετέδωσαν οι σοφοί του διδάσκαλοι, έκανε 20 χρόνια κοντά στον Πλάτωνα ο Αριστοτέλης. Και βέβαια τη σοφία αυτή μετέδωσε στα χρόνια που ήταν δάσκαλος του Αλεξάνδρου, στον μεγαλοφυή, έφηβο και μετέπειτα στρατιλάτη. Τη σοφία αυτή λοιπόν, την οποία κατήχε και μετέδωσε, τη μετέδωσε ως δικιά του και όχι ως ξένη. Και την εισέπραξε ο Αλέξανδρος ως σοφία των προγόνων του, όχι ως σοφία άλλων εθνών. Και καθώς τον αγάπησε ο κόσμος της μακρινής Ανατολής, αγάπησε μαζί και τον πολιτισμό, τον οποίον αυτός ο Αλέξανδρος του μετέδωσε, καθώς και την ελληνική γλώσσα, τη γλώσσα την οποία αυτός μιλούσε και οι Μακεδόνες στρατιώτες του μιλούσαν μαζί με όλους τους άλλους Έλληνες που συνόδευαν ως πολεμιστές στην εκστρατεία εκείνη, την λαμπρή, τη μεγάλη και την πολύ πολύ σπουδαία. Τη γλώσσα η οποία έγινε το λαμπρότατο όχημα του πολιτισμού αυτού. Την κοινή ελληνική γλώσσα, η οποία στη μορφή της αυτή ακριβώς μιλήθηκε και γράφτηκε για 6 περίπου αιώνες από όλους τους λαούς Ανατολής και Δύσεως, τη γλώσσα της Καινής Διαθήκης, τη γλώσσα στην οποία απευθύνεται ο Απόστολος Παύλος στους Μακεδόνες Θεσσαλονίκης των Φιλίππων και στην οποία διατύπωσε τις θείες αλήθειες όταν εκείρηται σε κάθε περιοχή της Μακεδονικής γης από όπου και αν πέρασε. Αλλά και μόνο η ύπαρξη τουλάχιστον 4 αρχαίων θεάτρων στη Μακεδονική γη. Έχουμε θέατρα αρχαία στο Δίον του 5ου αιώνα, στη Βεργίνα, στις Αιγές, 4ο αιώνα, στους Φιλίππους, 4ο αιώνα και στη Θάσο, 4ο αιώνα. Μόνο λοιπόν ύπαρξη των 4 θεάτρων στη Μακεδονική γη, όπου παρουσιάζονταν ελληνικά δράματα, αποδεικνύει πως και ελληνικά μιλούσαν οι Μακεδόνες και υψηλό επίπεδο πολιτισμού είχαν.
Αλλιώς πώς θα κατανοούσαν τις τραγωδίες που διδάσκονταν εκεί και τα άλλα είδη της αρχαίας δραματικής ποιήσεως με την πολύ πολύ δύσκολη γλώσσα που την καθιστούσαν δυσκολότερη τα υψηλά νοήματα των έργων αυτών, καθώς και η υποχρέωση επίσης, προσέξτε, των κορυφαίων ποιητών τότε να ακολουθούν στα χωρικά τους τις υπευαλόμενες γλωσσικές αποκλίσεις και το πολυπίκυλο της μετρικής. Μια γλώσσα τρομερά δύσκολη. Τέσσερα θέατρα δείχνουν πως οι Μακεδόνες καταλάβαιναν την πιο δύσκολη ελληνική γλώσσα στην ποιητική της έκφραση του δραματικού λόγου. Στην επίμαχη περιοχή της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας έχουν σποραδικές... Ναι, συγγνώμη, πήδηξα μια παράγραφο. Λοιπόν, οι Σλάβοι γεσόνισαν του αίμου. Η επέκτασή τους, μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή θα κάνω. Οι Σλάβοι διέβησαν το Δούναβι το 578 μετά Χριστόν. Τέλη 6ου αιώνα μετά Χριστόν διέβησαν το Δούναβι για πρώτη φορά οι Σλάβοι. Οι Βούλγαροι διαβαίνουν ως τουρκογενείς φυλή και συνεχεία συγχωνευμένοι με τους Σλάβους και επειδή ήταν ισχυρότεροι οργανωτικά τους επηρέασαν και τους κατά κάποιο τρόπο επιβλήθηκαν περισσότερο αυτοί στο χώρο της Χερσονήσου του αίμου, οι Βούλγαροι διαβαίνουν τον Δούναβη το 681, 100 χρόνια αργότερα, στα τέλη του 7ου αιώνα. Πώς μπορούσε ένας λαός, οι Σλάβοι που ήταν πολύ ήπιοι, μπήκαν ως φιδεράτοι αρχικά, από το λατινικό φέντους, ήταν η συνθήκη, ήταν υπόσπονδη. Λέχθηκε, νομίζω και από τον κύριο Χρέβα και από τον κύριο Παλαζάρου. Ήρθαν οι πρώτοι Σλάβοι, εγκαταστάθηκαν στη γη του Βυζαντίου. Να θυμάστε πάντοτε, επιτρέψτε μια παρένθεση, ότι το Βυζάντιο, το βόρειο όριο του ελληνισμού ήταν ο Δούναβης. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος, επιχείρησε το 1004, σύντομη μορφής έτσι πολεμική επιχείρηση, αναπλέοντας το Δούναβη που μπήκε από τον Εύξενο Πόντο με τα πλοία και έφτασε στη Βιδίνη, είναι η σημερινή Βιντίν, στα σύνορα Βουλγαρίας, σημερινά Βουλγαρίας της Σερβίας, γιατί την είχαν καταλάβει οι Σλάβοι. Ήταν υποχρέωση του αυτοκράτορος των Ρωμιών να ανακαταλάβει την πόλη αυτή, στα σύνορα εκεί, Βουλγαρίας, Σερβίας, πάνω στο Δούναβη και την κατέλαβε. Και υπάρχουν περιστατικά και μάλιστα μερικά έτσι, ας πούμε, και ευτράπελα από την επιχείρηση εκείνη. Την κατέλαβε. Όχι για άλλο λόγο, ήταν ελληνική πάντοτε. Και αν θυμάστε επίσης και τούτο, αδερφοί μου, ότι ως το 1000, προηγουμένως είδαμε κάποιο χάρτη του κ. Χαλέβα που έδειχνε τον Ίστρο, τον Δούναβη, μέχρι τα έσχατα όρια του Βυζαντίου προς Βαράν. Ως το 1188, είναι η εποχή των Σταυροφοριών, υπάρχουν στην Τόμη, η σημερινή Κωνσταντζα της Ρουμανίας, νοτίως του Δουνάβεως, και στην Οδυσσό, όχι την Οδυσσό της Ουκρανίας, της Βουλγαρίας της σημερινής, που είναι η Βάρνα, Κωνσταντζα και Βάρνα λοιπόν, υπάρχουν Έλληνες Μητροπολίτες. Από τις Σταυροφορίες και μετά άρχισε να καταστρέφεται εκεί ο Ελληνισμός και να σιγά σιγά να επικρατούν περισσότερο με την επανάσταση που έκαναν τότε, ακριβώς τη χρόνια εκείνη, οι αδελφοί Ασάν στη Βουλγαρία. Ο Μητροπολίτης Οδυσσού της Βάρνας είχε υπ' αυτών 14 επισκόπους. Μιλάμε για Έλληνες τώρα. Και ο Μητροπολίτης της Τόμεως, της Κωνσταντζας, είχε υπ' αυτών 5 επισκόπους. Αυτά έχουμε στο μυαλό μας, όχι ως σοβινιστικές εξάρσεις, αλλά ως ιστορική πραγματικότητα. Έχουμε τόσο πολύ πλούσια ιστορία και θαυμάσια, που είναι κρίμα να την εκχωρούμε έτσι εύκολα στον πρώτον ο οποίος μας απειλεί ή μας εκβιάζει. Στην περιοχή λοιπόν της πρώην των Σκοπίων σήμερα, εγκαθίστανται Σλάβοι, αφού μπήκαν στα τέλη του 7ου αιώνα, όπως είπαμε οι Βούλγαροι, 681, και τέλη του 6ου αιώνα οι Σλάβοι, είναι λογικό πότε θα προλάβουν να κατεβούν, αφού αυτοί στέκονται εκεί, είναι, έχουν τα χωράφια τους, υποτελεί στο Βυζάντιο κλπ. Δεν μπορεί, είναι αδύνατον. Υπάρχει άποψη σοβαρών ιστορικών ότι τον 7ο αιώνα ήδη κατέβηκαν στην περιοχή των σημερινών Σκοπίων. Προσωπικά θεωρώ αυτό αδύνατον, ας πούμε. Διότι χρειάζεται τουλάχιστον άλλα 100 χρόνια να βάλει κανείς, δηλαδή πριν τον 8ο αιώνα αποκλείεται να κατέβηκαν Σλάβοι στα σημερινά Σκόπια. Δεν ήταν οι συνθήκες τέτοιες. Ένας λαός ο οποίος λεγόταν νομαδικά και ο οποίος υποτασσόταν, καλλιεργούσε τη γη, ήταν ήσυχος, κατά καιρούς σηκωνόταν, τον υπέτασε με τα όπλα και ούτω καθεξής.
Οι εγκαταστάσεις σλαβικές αυτές που γίνονται από τον 8ο αιώνα και μετά υπήρξαν μεμονωμένες και διακεκομένες. Στα ορεινά μέρη διατηρήθηκαν ως τον 10ο αιώνα. Στα παιδινά μέρη γρήγορα αφομοιώθηκαν από το ελληνικό περιβάλλον. Επηρέασαν επομένως μόνο εν μέρη την εθνολογική σύσταση της περιοχής, η οποία ουδέποτε απόλυσε τον ελληνικό της χαρακτήρα και δεν μετέβαλαν ποτέ τη διοικητική δομή του Βυζαντινού κράτους στα μέρη αυτά. Ποτέ. Εξάλλου πρέπει να παρατηρήσουμε ότι καθ' όλη τη Βυζαντινή εποχή οι νοτιότερες σερβικές περιοχές, όποιο χάρτη και να δείτε, έχει μια σειρά χαρτών στη φιλοσοφική, την είχε κάνει η ομάδα του Καραγενόπουλου τότε του συγχωρεμένου. Σε όποιο χάρτη και να δείτε, οι νοτιότερες σερβικές περιοχές απήχαν από την πόλη των Σκοπίων περισσότερο από 100 χιλιόμετρα προς βορράν. Και ακόμη φυσικά ποσό στα τέλη του 10ου αιώνα, ολόκληρη η Σερβία είναι υποτελής στο Βυζάντιο, ως τα τέλη του 10ου αιώνα. Αυτά είναι γνωστά. Οι Σέρβοι προχώρησαν στην εκτός σημερινής Ελλάδος βορειοδυτική Μακεδονία, ύστερα από το 1299, αλλά πάρα αυτά εκδιώθηκαν από το Βυζαντινό στρατό. Οι Βούλγαροι παρέμεναν στην ίδια περιοχή κάπως περισσότερο, αναμειγμένοι με Σέρβους, Έλληνες και Έλληνες των αστικών κέντρων και των κομοπόλεων και με βοσκούς Έλληνες, Βλάχους, Αργατσενέους και άλλους, και ίχνη άλλου σλαβικού λαού, μη Σέρβων και μη Βουλγάρων, ή άλλου φίλου σλαβικού, δεν διαπιστώθηκαν ποτέ στην περιοχή. Δεν υπάρχει καμία μαρτυρία τέτοια. Ως την εποχή των Σταυροφοριών, για συγκεκριμένο στο 1188 που ανέφερε προηγουμένως, είναι η εποχή που ιδρύθηκε, το ξέρετε και προηγουμένως, το λεγόμενο δεύτερο βορειακό κράτος από τους αδελφούς Πέτρο και Ασάν, βορείως του Έμου, βορείως της οροσειράς του Έμου. Παρά τις επιδρομές του Σιμεών στα τέλη του 9ου και αρχές 10ου αιώνα στην περιοχή της Τράκης και την επανάσταση του Σαμουήλ κατά τα τέλη του 10ου και στις αρχές του 11ου αιώνα, ο Σαμουήλ προσπάθησε να δημιουργήσει δικό του κράτος στην περιοχή της Αχρίδος και των Πρεσπών, του σημερινού κράτους των Σκοπίων δηλαδή. Η Βυζαντινή διοίκηση σε όλη τη Χερσόνησο του Έμου είναι αδιαφυσβήτητη. Οι βίαιοι εκβουλγαρισμοί και εξλαβισμοί δεν ίσχυσαν να μεταβάλουν το καθεστώς. Οι ισχυροί των Σκοπιανών ιστορικών, πως ο Σαμουήλ πριν νικηθεί από τον Βασίλειο Β' τον Βουλγαροκτόνο, δημιούργησε στην περιοχή του το πρώτο μακεδονικό εντός εισαγωγικών κράτος με σλαβικό χαρακτήρα, στερούνται παντελώς ιστορικής βάσης. Ο Βασίλειος Β' είναι εκείνος ο οποίος ύστερα από τη συντριβή του Σαμουήλ ίδρυσε την Αρχιεπισκοπή της Αχρίδος, η οποία άλλωστε κατέστη περηφανές ελληνικό πνευματικό κέντρο με μόνο Έλληνες αρχιεπισκόπους και μάλιστα λογιωτάτους. Η περιοχή εξάλλου των λιμνών βρίθη ελληνικών γραπτών μνημείων της εποχής εκείνης. Κατά τη διάρκεια της οργατίας, οι ελληνόφωνοι, σλαβόφωνοι, βλαχόφωνοι και αρβανιτόφωνοι κάτοικοι της περιοχής, είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, ταυτίζονται με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και θεωρούνται μέλη της ίδιας κοινωνίας, δηλαδή Έλληνες. Παρά τις εθνολογικές περιπέτειες, ουδέποτε διακόπηκε η ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού στη Μακεδονία. Οι Σλάβοι επιδρομής, και σε αυτούς συμπεριλαμβάνουμε και τους Βουλγάρους, είτε αποκρούστηκαν είτε αφομοιώθηκαν πολιτισμικά. Να πω και δύο λόγια σύντομα για το μακεδονικό ζήτημα ως παραμονές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Απλώς έτσι πειραματικά, γιατί έκανε νήξεις και ο κύριος Σχολεύας. Θα θυμίσω δηλαδή ότι το ελληνικό κράτος ιδιωρεί το 1830, η σερβική ηγεμονία 1829, η Βουλγαρία 1878 και τότε είναι εποχή του λεγόμενου Μακεδονικού Ισδύματος που εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του γενικότερου ανατολικού ζητήματος. Μέσα στα πλαίσια αυτά, οι Ρώσοι, όπως ξέρουμε, θέλουν να κατέβουν στο Αιγαίο. Οι Ρώσοι δημιουργούν τη στήκη του Αγίου Στεφάνου με τη Μεγάλη Βουλγαρία. Πολύ σύντομα όμως η δίκη αυτή πάβει να ισχύει. Και, εν πάση περιπτώσει, με το συνέδριο του Βερολίνου, τον Ιούλιο του 1878, ακυρώνεται η συνθήκη αυτή και έτσι το ιδεώδες Μεγάλης Βουλγαρίας καταλύεται. Παρά τα αυτά, το ιδεώδες Μεγάλης Βουλγαρίας της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου παραμένει απετέλεσε έκτοτε ένα μόνιμο ιδεώδες και μόνιμο όνειρο των Βουλγάρων. Το 1885, οι Βούλγαροι προσάρτησαν πραξιματικά στο κράτος τους την Ανατολική Ρωμιλία, ελληνικότατη. Και αυτό δέχτηκαν καλές δυνάμεις. Με την αίσθηση του ισχυρού έθεσαν στόχο την αυτονόμηση ολόκληρης Μακεδονίας. Με στόχο, απότερο, τη διεθνή αναγνώριση του βουλγαρικού χαρακτήρα της Μακεδονίας, κάτι που θα άνοιγε το δρόμο για την πλήρη ενσωμάτωση ολόκληρης Μακεδονίας στη Βουλγαρία.
έσχαν κάνει και με την τελική ομιλία. Ήταν ένα σχέδιο δοκιμασμένο. Και είναι τόσες φιλοδοξίες τους, ώστε μέσα στη σχέδιά τους περιλαμβάνουν και τη Θεσσαλονίκη ακόμα, την οποία Θεσσαλονίκη ούτε η Ρωσία είχε τολμήσει να συμπεριλάβει στη Βουλγαρία με τη στήκη του Αγίου Στεφάνου. Και το θέμα είναι πιο ότι η βουλγαρική απληστία δελέασε δυστυχώς τη Σερβία. Η οποία Σερβία, αν και αρκετά απομακρυσμένη, άρχισε και σιγά σιγά κατερχόταν προς νότον και εισχωρούσε η Σερβία όσο βαθύτερα γινόταν μέσα στην Βόρεια Μακεδονία. Εισχωρούσε όλο και περισσότερο, με προσανατολισμό πάντοτε τη Θεσσαλονίκη. Το 1912 ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, με συμμάχους Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία κλπ. Και το Ευρωβούνιο, ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος γίνεται με τους Βουλγάρους, καταλήγει με τη στήκη του Βουκουρεστίου τον Αύγουστο του 2013, οπότε καθορίστηκαν τα οριστικά σύνορα μεταξύ Ελλάδος, Σερβίας και Βουλγαρίας. Στην Ελλάδα επιδικάστηκαν οι μακεδονικές περιοχές που σήμερα τις ανήκουν, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές του από τα πανάρχια χρόνια ελληνικότατου μακεδονικού χώρου περίλθαν κυρίως στη Σερβία. Η μεγάλη κερδισμένη είναι η Σερβία, ασυζητή. Εν μέρη στη Βουλγαρία η λεγόμενη Μακεδονία του Πυρήν και μια στενή λωρίδα δυτικά των λιμνών, βορειοανατολικά της Κοριτσάς, στην Αλβανία. Θα μας επιτρέψετε για να ολοκληρωθεί κάπως το θέμα να πούμε δύο λόγια και για τη λεγόμενη σχηματική εκκλησία των Σκοπίων, χωρίς να εισέλθουμε σε λεπτομέρειες καθόλου, απλώς και μόνον να δούμε το θέμα στις ιστορικές του έτσι διαστάσεις. Γνωρίζετε ότι σήμερα το κρατιστικό χάρτη της σχηματικής εκκλησίας των Σκοπίων, θα είναι τηλεγραφικά όλα αυτά, ο οποίος ψηφίστηκε το 1994, ο αρχιεπίσκοπός της σήμερα, μιλώ για την σχηματική εκκλησία των Σκοπίων, σήμερα έχει τον τίτλο Πρόεδρος της Αγίας Αρχιεπισκοπικής Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Μακεδονίας, Αρχιεπίσκοπος Αχρίδας και Μακεδονίας. Βλέπετε πόσα μαζί περιλαμβάνει όλα. Το Πατριαρχείο της Σερβίας το 1967 εκήρυξε τη Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία σε εισαγωγικά ως σχηματική θρησκευτική οργάνωση. Όλες οι εκκλησίες και το Πατριαρχείο συμφώνησαν και πήραν το μέρος της Σερβικής Εκκλησίας τότε. Αλλά το 2002, στο 17 Μαΐου, στο νης της Σερβίας, συμφωνήθηκε, πήγαν και σκοπιανοί κληρικοί, συμφωνήθηκε, εν συνεχεία όμως η σκοπιανή εκκλησία επαναχώρησε, η εκκλησία των Σκοπίων να ονομαστεί Αρχιεπισκοπή της Αχρίδος και να αποβληθεί η ονομασία Μακεδονίας. Να μείνει σκέτο έτσι, Αρχιεπισκοπή της Αχρίδος. Τον τίτλο αυτών, των συμφωνηθέντας στο νης το 2002, κρατάει σήμερα η λεγόμενη κανονική εκκλησία των Σκοπίων με τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη. Λέγεται Αρχιεπίσκοπος της Αχρίδος. Δεν δέχεται δηλαδή το Μακεδονίας. Το Σερβικό Πατριαρχείο δέχεται σήμερα, αντιθέσει με το παρελθόν βέβαια, δέχεται σήμερα για τη Σκοπιανή Εκκλησία τον τίτλο αυτό, ως Αρχιεπισκοπή της Αχρίδος. Αλλά αρνείται την προσθήκη στον τίτλο του Αρχιεπισκόπου της Αχρίδος, των Σκοπίων, αρνείται την προσθήκη της ονομασίας Μακεδονίας. Αρνείται την ονομασία αυτή η Σερβική Εκκλησία Μακεδονίας, όχι διότι θέλει να προσφέρει εκδούλευση στην Ελλάδα, αλλά για δικούς της λόγους, διότι θεωρεί απλούστατα τη Μακεδονία Σερβική. Όπως όμως η ονομασία Μακεδονία, η Μακεδονία στον τίτλο του Αρχιεπισκόπου είναι ελληνική, έτσι και η ονομασία Αχρίδος είναι και αυτή ένα αποκλειστικά προνόμιο ελληνικό. Ο κανονικός Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος, ο νυν, ο κανονικός, ο οποίος μάλιστα υπέστηκε διώξεις, θεωρεί τον τίτλο του, κατά δική του διατύπωση, έστειλε μια επιστολή πρόσφατα στον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και γράφει μέσα εκεί ότι τον τίτλο μου, Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος, τον θεωρώ, επιλέξει, τον θεωρώ τελείως σωστό από όλες τις πλευρές. Έχουμε δεχθεί να πάρουμε το ένδοξο όνομα της Αρχιεπίσκοπης Αχρίδος, που είναι τελείως σωστό από όλες τις πλευρές. Κανονικά, εκκλησιολογικά, αντίθετα με το όνομα που χρησιμοποιούν οι σχηματικοί, τα λέει αυτός αυτά, που λένε ότι είναι Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο Αρχιεπίσκοπος, ο ΝΟΠ, ο κανονικός των Σκοπίων της Εκκλησίας, ότι προφανώς και είναι ένδοξο το όνομα της Αρχιεπίσκοπης Αχρίδος, αλλά όχι διότι το χρησιμοποιούν καταχρηστικώς οι Σλάβοι και ο ίδιος, αλλά διότι την Αρχιεπίσκοπη αυτή την ίδρυσε ο ενδοξότατος αυτοκράτορ Βασίλειος ο Δεύτερος και το όνομα αυτό το τίμησαν η Αρχιεπίσκοπη αυτή υπήρξε, έζησε από το 1020 ως το 1767. Πάνω από 750 χρόνια ζει αυτή η Επισκοπή. Ως ελληνική πάντοτε. Μόνο ένας μη Έλληνας
αρχιεπίσκοπος φέρεται πως υπήρχε, ήταν όλοι οι άλλοι Έλληνες, μεταξύ των οποίων ο επιφανής Δημήτριος Χωματιανός και ο λαμπρός ερμηνευτής Αγίας Γραφής και καθηγητής στην πόλη ο Θεοφύλακτος. Και ακόμα να ξέρουν και αυτός ο ίδιος αλλά και όλοι οι άλλοι ότι η Αχρίδα, ότι η Εκκλησία της Αχρίδος δεν ξεκινάει το 1020, δεν ξεκινάει πολύ παλιότερα, διότι η Αχρίδα είναι η αρχαία Λιχνιδός, ελληνικότατη Λιχνιδός, και η οποία ονομάστηκε σε Αχρίδα, ο Χρίντ, από τους πρώτους Σλάβους που πήγαν εκεί, οι οποίοι πάντα απλούστευαν τα πάντα, και η λίμνη μάλιστα λεγόταν πρώτων Σλάβων Λιχνίτης, Λιχνίτης η λίμνη και Λιχνιδός η πόλη. Και τα ελληνικά ονόματα. Και ότι η Λιχνιδός, η Αχρίδα, υπήρξε έδρα επισκοπής από τα μέσα του 4ου αιώνα ως τις αρχές του 6ου αιώνα. Βλέπω πόσο παλιά είναι η ιστορία αυτή. Τότε δεν υπήρχαν ούτε ως οσμοί οι Σλάβοι στην περιοχή εκείνη. Καταμίζουν λόγω οι Σκοπιανοί. Από το 19ο αιώνα οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι ερίζουν για την Αχρίδα. Κανός δεν είναι. Φαίνεται πως τελικά το όνομα το κερδίζει, το κέρδισε την ώρα η Εκκλησία των Σκοπίων Συσμωτική και ίσως στο μέλλον θα το κερδίσει και νομίμως. Δεν αποκλείεται. Πιθανώς κάποτε η Σερβική Εκκλησία να αναγνωρίσει το όνομα Μακεδονίας για την Σκοπιανή Εκκλησία, όπως την αναγνώρισε το Αχρίδος. Εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι είμαστε πώς να πούμε, αυτοί στους οποίους ανήκουν αυτοί οι δύο παλέφατοι και λαμπροί τίτλοι, δεν θα μιλήσουμε ποτέ. Ως Εκκλησία ή ως Πολιτεία. Εκχωρούμε αυτά τα δύο μεγάλα ονόματα σαν να μην μας ανήκουν. Έτσι κάνουμε. Έτσι κάνουμε δυστυχώς. Απλώς συμπεριφερόμαστε συνήθως ως επιμηθείς και κλαίμε κατόπιν εορτής. Θα παραλείψω, αδελφοί μου, φυσικά πολλά πολλά άλλα θέματα όσα αφορούν το μακεδονικό ζήτημα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ως σήμερα, τον αλυτρωτικό υπερισμό των Σκοπίων, ο οποίος αποδεικνύεται μέσα από τα κρατικά ντοκουμέντα, την εκπαίδευσή τους, τα σχολικά τους βιβλία που διαστρεβλώνουν την αλήθεια, το Σκοπιανό κατά τα τελευταία χρόνια, τη στάση των πολιτικών μας και των κυβέρνησεών μας τα τελευταία χρόνια. Θα παραλείψω και όλα όσα αφορούν την Εκκλησία των Σκοπίων και το ιστορικό της και της Συνοδικής Εκκλησίας. Η αλήθεια, η ιστορική επιβάλλει να υπογραμμίσουμε ότι η επιχειρούμενη παραχάραξη της ιστορίας Μακεδονίας αποτελεί παραχάραξη της ιστορίας του κόσμου, την οποία οι Μακεδόνες, Έλληνες ανέκαθεν στην καταγωγή, εσφράγισαν καθοριστικά με τη μοναδική συνεισφορά τους στον πολιτισμό του κόσμου. Στο τέλος, είναι βέβαιο, θα υπερισχύσει η αλήθεια. Ευλογημένοι όλοι εκείνοι οι οποίοι την υπηρετούν με την καρδιά τους, αλλά και με λεβεντιά. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τους τρεις εισηγητές και τους παρακαλώ να έρθουν εδώ στο πάνελ για να δεχθούν ερωτήσεις του κοινού. Θα παρακαλέσω όλους όσους θα κάνουν ερωτήσεις να είναι σύντομοι, περιεκτικοί και να απευθύνονται σε συγκεκριμένο εισηγητή. Παρακαλώ, αν θέλετε πείτε το ονοματεπώνυμό σας και σε ποιον απευθύνεστε. Εάν υπάρχει μικρόφωνο να του δοθεί. Ακούγεστε. Ακούμε. Σλαβικό το πρόβλημα και Σκοπιανό στην νεότερη περίοδο. Είναι αποτέλεσμα της σερβικής πολιτικής που προσπάθησε να αποβουλγαροποιήσει ή να απολληνοποιήσει την περιοχή ψευτομακεδονοποιώντας την Σερβιστή.
Ο κύριο Γκλιγκόροφ, ο πρώην πρόεδρος των Σκοπίων, στην εφημερίδα, την τσεχική εφημερίδα Τσέσκι Ντεύνικ, τον Ιούνιο του 1994, είπε: «Έχω στη χώρα μου μια ελληνική μειονότητα 100.000 ψυχών». Για ένα κράτος που έχει 2,1 εκατομμύρια πληθυσμό, δεν είναι λίγοι 100.000. Δεύτερον, θυμίζω ότι όταν ιδρύθηκε το κράτος αυτό, με το δημοψήφισμα του Σεπτεμβρίου του 1991, πριν από 10 χρόνια, το περιοδικό Πουλς των Σκοπίων έκανε μια δημοσκόπηση. Θέλετε να γίνουμε ανεξάρτητο κράτος ή να ενωθούμε με ένα από τα γειτονικά κράτη? Το 11% του πληθυσμού απήντησε να ενωθούμε με την Ελλάδα. Τρίτον, η ΕΡΤ3, όσο υπάρχει, ελπίζω να μην καταργηθεί μέσα στο πλαίσιο που τα καταργούμε όλα, πριν από 2-3 χρόνια έστειλε συνεργείο με τον φίλο τον κύριο Μέρτζο και άλλους δημοσιογράφους και ιστορικούς, το οποίο κατέγραψε χωριά, Μεγάραβο, Μωρίχοβο, εκεί περιοχή, Ρέσνα, Αχρίδα, Κρούσοβο. Έβλεπα λοιπόν γιαγιάδες να βγαίνουν μόλις έβλεπαν το συνεργείο και να φωνάζουν «Γκρέκ Βλαχ, Γκρέκ Βλαχ, είμαστε Ελληνόβλαχοι». Στην απογραφή, τη μόνη που έγινε μέχρι τώρα, το 1994-1995, αν θυμάμαι καλά, το κουτάκι απαγορευόταν, το δελτίο απογραφής στα Σκόπια απαγόρευε τη λέξη, δεν υπήρχε η λέξη Έλληνας. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί τρομοκρατούνται και σήμερα ακόμη τρομοκρατούνται, φυλακίζονται, καταπιέζονται. Πρέπει να δώσουμε επισήμως να καταλάβει ο Ελληνισμός που υπάρχει στο κράτος των Σκοπίων ότι η Ελλάδα είναι κοντά του και ότι θα διαμαρτυρόμαστε και για τις ψυχές που καταπιέζονται και για τα νεκροταφεία όπως βίνουν τις επιγραφές και για τους ναούς όπως ο Άγιος Δημήτριος στο μοναστήρι που καταστρέφουν ελληνικές επιγραφές. Πρέπει να τονίζουμε τα δικαιώματά μας. Αν εμείς οι ίδιοι δεν φωνάζουμε για αυτά που μας ανήκουν, ως ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ δεν μιλώ για αλλαγή του στάτους κουβό των συνόρων, ανθρώπινα δικαιώματα. Αν δεν θέτουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί που πρέπει να τα θέσουμε, είναι φυσικό, ανοίγουμε την όρεξη του καθενός να μας προκαλεί. Μήπως θέλετε να απαντήσετε στο ίδιο θέμα? Συμπληρώστε. Παρακλήσω, ίσω συμπληρωματικό θέμα. Πολύ ενδιαφέροντα όσα ρώτησε ο κ. Χρυσαντόπουλος και ακόμα πιο ενδιαφέροντα, η ενδιαφέρουσα είναι τη σημάση του κ. Καθηγητού ότι εκεί που μας χρωστάγανε κοντεύουν να μας πάρουν και το βόδι. Και πράγματα που θα έπρεπε να τα έχουμε προβλέψει, προνοήσει. Δυστυχώς, περάσαμε στην άλλη όχθη να ξεχνάμε, να λησμονούμε και να τα έτσι να τα διώχνουμε από πάνω μας σαν να ήταν πράγματα ενοχλητικά. Θυμάστε τον κύριο Γκλιγκόροφ, όταν κάποτε είχε ρωτηθεί σχετικά με την καταγωγή των Σκοπιανών, πολύ ειλικρινά είχε πει τι σχέση μπορεί να έχουμε εμείς με τους αρχαίους Μακεδόνες ή με τον Αλέξανδρο, πάρα πολύ ορθά τότε. Επίσης πρόσφατα ο τέος πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο Λιούμπκο Γεωργίευσκι, αυτός που είχε αλλάξει, για να θυμάστε, τα διαβατήριά του σε βουλγαρικά με καμιά 20.000 βουλγάρους. Βουλγαρός, ήταν τέλη Αυγούστου, του Αυγούστου που μας πέρασε, διάβασα σε κάποια εφημερίδα, είχε δηλώσει το εξής. Ναι, πράγματι, είμαστε το νεότερο έθνος της Ευρώπης, αλλά βαυκαλιζόμαστε με ξένα, κλεμμένα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία. Κλέβουμε ιστορία από τους Έλληνες. Κλέβουμε ιστορία από τους Βουλγάρους. Μόνο από τους Σέρβους ακόμα δεν κλέψαμε. Αυτή είναι όμως η ιστορία του έθνους μας. Δηλαδή, πράγματα που θα έπρεπε να επισημαίνουμε εμείς, να επιμένουμε εμείς, να αναζητούμε εμείς, δυστυχώς θα επισημαίνουν άλλοι και αυτό είναι, αυτά είναι τα λάθη κατά συρροή που διαπράττουμε. Θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω και να πω τούτο, ότι ιδιαίτερα στους Βαλκανικούς πολέμους υπήρχε μία αγαστή συνεργασία μεταξύ των τότε πολιτικών και ιδιαίτερα του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά και των βασιλέων Γεωργίου και Κωνσταντίνου, τουλάχιστον στην πρώτη φάση μέχρι που να τελειώσει ο Δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, που είχε σαν επιστέγασμα τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913, με την οποία διπλασιάστηκαν τα σύνορα της Ελλάδος. Δυστυχώς, όταν προέκυψε το κρατήδιο των Σκοπίων, η Ελλάδα φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων, περιέπεσε σε έναν αδελφοκτόνο σπαραγμό και δεν μπόρεσε μεσούντος του εμφυλίου πολέμου
να ορθώσει ανάστημα και να επιβληθεί στην τότε Ιουγκοσλαβία. Πληρώνουμε τη διχόνοια. Δυστυχώς, και πάντα το θέμα θα είναι επίκαιρο και θα χρειάζεται να ασχολούνται όπως οι αγαπητοί εδώ οι συγητές, οι οποίοι άφησαν τη δουλειά τους, άφησαν την καλοπέρασή τους, γιατί επιβάλλεται η ενημέρωση να είναι το πρώτο μας θέμα και το πρώτο μας βίωμα. Παρακαλώ, άλλη ερώτηση. Ναι. Ακούγομαι. Βεβαίως. Ερχόμενος από Θεσσαλονίκη, δεν είχα σκοπό να κάνω καμία παρέμβαση, αλλά... Πείτε αν θέλετε το επίθετό σας. Θα σας πω, μάλλον πρέπει να την κάνω. Είμαι ο Αλέξης Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος. Ασχολούμαι με το θέμα δημοσιογραφικά και μόνο και όχι επιστημονικά όπως οι εκλεκτοί ομιλητές. Από το 1978, μόνο δημοσιογράφος. Είναι ο μοναδικός και επιτρέψτε να το πω έτσι σε πρώτο πρόσωπο, Έλληνας δημοσιογράφος που μίλησε με τον Γκλιγκόροφ στις 7 Σεπτεμβρίου του 1991, τη μέρα που τα κανόνια του Μιλόσεβιτς ήταν απέναντι το γραφείο, το οποίο είχε στο γραφείο του Γκλιγκόροφ. Εκεί λοιπόν κάναμε μια συνέντευξη για την ιστορία που καταθέτω και για προβληματισμό. Στην κάμερα μπροστά ο Γκλιγκόροφ να λέει «Γλιτώστε μας από τον Μιλόσεβιτς». Απευθύνω μου είπε έκκληση στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τότε κ. Μητσοτάκης, να μας βοηθήσει να γλιτώσουμε από τον Μιλόσεβιτς. Η κασέτα αυτή πήγε στην Αθήνα. Κάνανε σύσκεψη η πολιτική αρχική. Επιτενόμενη συμμαζί μου τηλεφωνικά ο τότε Υπουργός Εσωτερικών κ. Σαμαράς. Από τους πολιτικούς αρχηγούς μου δίνει λεπτομέρειες ο Αγίνης Κώστος Λεωνίδας Ευκύρκος. Η ερώτηση ποια είναι. Να φτάσουμε. Το ερώτημα είναι γιατί εξακολουθούμε να έχουμε μια φοβική συμπεριφορά απέναντι στα Σκόπια. Γιατί εξακολουθούμε 20 χρόνια τώρα από το 90 και μετά 91 να ξεφυλίζουμε μόνο τις σελίδες της ιστορίας, να ερχόμαστε εδώ ή και αλλού εκατοντάδες τέτοιες εκδηλώσεις στον λόγο για την επικράτεια και στο εξωτερικό, να ξεφυλίζουμε, επαναλαμβάνω, η ερώτηση προς τους τρεις ομιλητές, απλά και μόνο τις σελίδες της ιστορίας και να επικαλούμαστε τους αρχαίους και τους νέους και να λέμε ότι ξέρετε η Μακεδονία είναι ελληνική. Είναι ντροπή αν εξακολουθήσουμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί το κάνουμε όμως. Ευχαριστώ. Κύριε Κολέβα. Καταρχάς, δεν θυμάμαι ποτέ κανόνια του Μιλόσεβιτς να πολιορκήσει με τον Γκλιγκόροφ. Δεν ξέρω που, αν εσείς τα είδατε, αλλά είναι γνωστό ότι τα συμφώνησαν. Ενώ τα δύο κράτη αυτά, τα δύο κρατήδια της Ιουγκοσλαβίας δεν είχαν καμία σύγκρουση. Ναι. Δεν θέλω να αμφισβητήσω αυτό που λέτε, αλλά επισήμως ξέρουμε ότι ουδέποτε υπήρξε καμία σύγκρουση Σκοπίων Σερβίας. Η Σερβία συγκρούστηκε με Κροάτες, με Βόσνιους, με Σλοβαίνους. Με τα Σκόπια ουδέποτε είχε καν κίνδυνο πολέμου. Και είναι γνωστή η συμφωνία που τους είπε ο Μιλόσεβιτς: αν θέλετε να αποσχιστείτε, αποσχιστείτε, και τους αναγνώρισε κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, και δεν είναι, οι Σέρβοι κομμουνιστές ουδέποτε αμφισβήτησαν την ύπαρξη μακεδονικού έθνους. Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία την αμφισβήτησε. Και ο Πατριάρχης ο Μακαριστός Παύλος είπε ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Άρα λοιπόν, σέβομαι αυτό που λέτε, αλλά μάλλον σας κορόιδευε ο Γκλιγκόροφ, δεν είχε κανένα κίνδυνο από τον Μιλόσεβιτς. Άλλα φοβότανε τα εσωτερικά του προβλήματα και είναι οι Αλβανοί το βασικό το πρόβλημα. Οι οποίοι κάποια στιγμή θα αποσχιστούν και θα διαλυθεί αυτό το κρατήδιο. Μάλιστα, επιτρέψτε μου να πω, επειδή με χαρά βλέπω εδώ κυκλοφορεί και βιβλιαράκι για τον Γέροντα Παΐσιο, απλώς για όσους πιστεύουν σε αυτά. Ο Γέροντα Παΐσιο ερωτηθεί και είναι καταγεγραμμένα αυτά για το μέλλον του μακεδονικού ζητήματος, είπε να ασχολείστε με τη Μακεδονία και στον Νίκο το Μάρτι επανειλημμένος του έγραψε μπράβο που ασχολείσαι, σε παλικάρι. Αλλά μη φοβάστε, λέει, το κράτος αυτό δεν είναι χτισμένο με τούβλα, αλλά από χαλβά φαρσάλων σε σχήμα τούβλου, δηλαδή ιδαρές νερουλό, και θα διαλυθεί συντόμως. Αφού εκοιμήθη ο Γέρον Παΐσιος, είδαμε τα γεγονότα, οι Αλβανοί να παίρνουν τα όπλα, είναι 30%, γεννούν παιδιά, θέλουν να δημιουργήσουν την αυτόνομη Ηλυρίδα, θα ενωθούν με το Κωσυφοπαίδιο. Αυτή είναι και η δική μου πρόβλεψη δημοσιογραφικά πλέον. Δεν θα υπάρχει αυτό το κράτος σε 10 χρόνια και γι' αυτό είναι ντροπή να συζητούμε κάθε υποχώρηση σε ένα κράτος το οποίο θα διαλυθεί. Τώρα για το γιατί μιλούμε για την ιστορία. Εάν μένουμε μόνο στην ιστορία είναι κακό. Αν τη χρησιμοποιούμε όμως ως κτήμα ΕΣΑΗ που λέει ο Θουκυδίδης για να παραδειγματιστούμε για το μέλλον, πρέπει να το κάνουμε. Και νομίζω σήμερα δώσαμε προτάσεις
Και για το παρόν και το μέλλον, εγώ τουλάχιστον επιμένω αυτό που είπα, δεν παραχωρούμε το όνομα της Μακεδονίας, ούτε σύνθετο, ούτε παράγωγο. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Να πω λιγάκι δύο κουβέντες πάνω σε αυτό. Ναι, ναι. Μισό λεπτουδάκι. Μισό λεπτουδάκι. Πάτερ, μισό λεπτό. Μου επιτρέπετε λίγο μια επισήμανση δική μου συμπληρωματική. Έχουμε συνηθίσει χρόνια τώρα, όταν προβάλλουμε το θέμα της Μακεδονίας, να λέμε στους εαυτούς μας και προς αλλήλους ότι αυτά είναι αυτονόητα. Αυτό είναι αυτονόητο και δεν χρειάζεται να τονιστεί. Μήπως είναι αυτό το λάθος μας, το να λέμε διαρκώς ότι είναι αυτονόητα αυτά. Μήπως θα πρέπει κάποτε και τα αυτονόητα να τονίζονται λίγο παραπάνω και προς τα έξω και προς τα μέσα. Να σταματήσουμε να θεωρούμε αυτονόητο. Όχι, όχι, όχι. Επισημαίνω, δεν κάνω σε. Απλώς λέω ότι ίσως αυτό που ρωτάτε. Οι επόμενες γενιές θέλουν να μάθουν τι θα κάνουμε τα επόμενα 20 χρόνια για το ζήτημα. Σωστό. Μπράβο. Και να μην ξεχνάμε όμως και την ιστορία και το παρελθόν. Ωραία, αλλά να τους πούμε και τι θα κάνουμε. Συμφωνώ πολύ. Και τι δεν θα κάνουμε. Πάτερ, έχετε το λόγο. Είμαι από το Ελληνόρισο, από τη Μονή των Ελβίων, ονομάζομαι Πατήρ Μάξιμος. Θέλω να σας συγχαρώ από την καρδία μου για τους τρεις ομιλητές και με πρώτο τον πρόεδρο της Σωματείου Ενωμένη Ευρωπαϊκή, τον κύριο Αντώνη Παπαδόπουλο, για την ωραία πρωτοβουλία που είχατε. Ήταν θαυμάσια όσα είπατε, και επιθυμία μου περίπου αυτά να αναρτηθούν και στο διαδίκτυο και οι δυνατότητε μεταφρασμένε στην Αγγλική. Το 2004 στη Θεσσαλονίκη είχαμε ένα συνέδριο για την 100ετία του Μακεδονικού Αγώνα, αυξαμένη δηλαδή από το 1903-2004, και προτάσαμε την 100ετία με μια ημερίδα που έγινε στη Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία του Εθνικού και Θεσσαλονικού Ιδρύματος Προβληματισμού. Εκεί λοιπόν παρέστη ο συζητητής και ο Αρχιεπίσκοπος Πίδος Ιωάννης, που συνέπεσε να βρισκόμαστε να καθόμαστε μαζί και να έχουμε εισήγηση για κάποιο συστημικό ζήτημα, θέμα. Εκείνη τη στιγμή, κατά την ώρα της ημερίδος, μας ανέκρωσαν, ήρθε μια ανακοίνωση από το Προεδρείο ότι αυτή τη στιγμή πληροφορούμε ότι η Αμερική ανεκόνησε τα Σκόπια, δίνοντας το προσυνήμιο που περιέχονται στην τώρα Μακεδονία. Όλοι ελπίδευε, και εγώ προσωπικά, επειδή βρισκόμουν κοντά στον Αρχιεπίσκοπο της Τρίτος, που είπα, σα ρωτήσατε, θα πάρα πολύ με για αυτό το οποίο γίνεται και να ξέρετε ότι εμείς ποτέ δεν θα αποδεχτούμε αυτόν τον όρο. Σας εξομολογούμε και το λέω για πρώτη φορά παρουσιακό μου, ήταν σαν να το έριξε πάνω ζευματιστό νερό. Αντέδρασε πάρα πολύ και με λύπησε αυτό και κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ίσως και οι Έλληνες να μην έχουν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με την υπόθεση του Αφρίδος, τον οποίο τον αγαπούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πόσες πληροφορίες έχουμε, γιατί και εμείς ενδιαφερόμαστε, εγώ προσωπικά έχω συμμετεί με τον Μακεδονικό Αγώνα και έχω παρουσιάσει την προσφορά του Αιγαίου στο Μακεδονικό Αγώνα, η οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Οι πληροφορίες μας είναι ότι η Εκκλησία της Σερβίας έχει προσυπογράψει τον τόμο αναγνωρίζουσα με τον όρο Μακεδονική, αναγνωρίζουσα την ως Μακεδονική Εκκλησία, αλλά δεν έχει τολμήσει να παρουσιάσει τον τόμο στο Πατριαρχείο. Αυτό έχει δημοσιευτεί και σε εφημερίδα των Αθηνών πριν 3-4 χρόνια από το απόγευμα, δεν θυμάζει συγκεκριμένα σε ποια χρονολογία και ημερομηνία. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε τα όματά μας και τα οδεία μας σε πάση κατεύθυνση ανοιχτά και να μην είμαστε τόσο πολύ, ας το πούμε, από δεύτερο ορισμένων πραγμάτων, διότι έχουμε πληρώσει πολλά με την καλοσύνη μας. Αυτά θα ήθελα να σας πω και να σας ευχαριστώ και να σας χαρώ για μια ακόμη φορά. Δεν υπάρχει ερώτηση. Παρακαλώ. Υπάρχει κάποιος άλλος? Εάν δεν υπάρχει, να προβεί ο κύριος Σχολεύας στα πορίσματα αυτής της ημερίδας. Υπάρχει κάτι? Εγώ δεν βλέπω τουλάχιστον. Πριν πάρω το λόγο να μιλήσω, ο πατήρ Χρήστος μου θέλει κάτι να πει. Επειδή δεν... να πείτε κάτι. Να πει τον ερωτήσω. Μίλησε, εν πάση περιπτώσει. Συμπληρώσω. Απλώς ότι αυτό που είπε τώρα ο Σεβαστός Πατήρ Μάξιμος είναι πολύ σπουδαίο. Καλή είναι η καλοσύνη και η αγάπη, αλλά όχι πώς να πω, να αποβαίνει εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων, ας πούμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και εξεπλάγει, ας πούμε, του ρίξαν ζεματιστό νερό του. Και όπως εξεπλάγει όταν ο Μητροπολίτης, τον οποίο έγραψε το γράμμα εκείνο που διάβασα, δεν ακούστηκε να αντιδρά καθόλου. Δηλαδή, καλή είναι η αγάπη, προφανώς με αγάπη και όλα αυτά, αλλά καλό είναι καλή να κάνει και την παρατήρηση ότι ναι,
Βεβαίως συμπαριστάμεθα στις διώξεις, είναι απάνθρωπες και όλα αυτά και έγινε κατά επανάληψη, ας πούμε. Αλλά όμως η Μακεδονία είναι ελληνική, τελείως. Και οι ναυτοί περιλαμβανομένοι και οι περιοχές της Αχρίδος κλπ. Όλα αυτά είναι ελληνικά. Ευχαριστώ πολύ. Να προβεί ο καθηγητής κ. Σχολεύας στα συμπεράσματα της ημερίδας. Μη με λέτε καθηγητή. Μέγας Αντώνιος ήταν ο καθηγητής της ΕΡΗΜΑ. Λοιπόν, ιστορικός ερευνητής. Απλώς να θυμίσω, επειδή είχαμε προσφάτως πριν από μία εβδομάδα στο περιοδικό Επίκαιρα το τηλεγράφημα του Έλληνος πρέσβεως από την Ουάσιγκτον που εξηγεί γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Πρώτον, λέει, η συμφωνία στηρίχθηκε να συνεργαστεί η Υπουργού Δουμού πλήρως σε υποθέσεις σύλληψης, ανάκρισης και μεταφοράς υπόπτων από CIA. Δεύτερον, σε υπογραφή συμφωνίας για εξαίρεση Αμερικανών στρατιωτών από δικαιοδοσία Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Τρίτον, συμμετοχή της Υπουργού Δουμού σε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Αφγανιστάν και Ιράκ. Τούτο καταδεικνύει ότι η Αμερικανική πολιτική πέραν σταθερών φίλων και συμμαχιών υπαγορεύεται και επηρεάζεται καταλυτικά όταν εξυπηρετούνται βραχυπρόθεσμοι στόχοι και συμφέροντά της. Αυτά λέει ο Έλλην πρέσβης και γνώστης των Βαλκανικών, γιατί νομίζω προηγουμένως είχε υπηρετήσει και στα Σκόπια. Να εξαγάγουμε 2-3 συμπεράσματα. Πρώτον, οι σημερινοί νέοι μας δεν ξέρουν όσα θα έπρεπε να ξέρουν για το μακεδονικό αγώνα. Είχαμε έναν αγώνα σημαντικό που τον διοργάνωσε μια χώρα οικονομικά μεν πτωχευμένη, σε αντίστοιχη κατάσταση δεν έχουμε πτωχεύσει επισήμως, έχουμε κρίση. Μια χώρα με πολλά οικονομικά προβλήματα, η οποία όμως είχε ήθος, σθένος, πυγμή και πνευματικά εφόδια. Ένα λοιπόν, να διδαχθούμε από τις πνευματικές προϋποθέσεις τι ήταν εκείνο που ώθησε τον ελληνισμό παρά τα οικονομικά του προβλήματα να οργανώσει με επιτυχία τον μακεδονικό αγώνα και στη συνέχεια τη μεγάλη εθνική εξόρμηση του 12-13, του Βαλκανικού πολέμου. Δεύτερον, να συνειδητοποιήσουμε ότι ο μακεδονικός αγώνας συνεχίζεται. Οι προκλήσεις υπάρχουν και από το γειτονικό κράτος, το τεχνητό αυτό υβρίδιο εθνολογικά, αλλά και από άλλους παράγοντες της διεθνούς σκηνής, οι οποίοι αγνοούν την ιστορία, σεβούν στην ιστορία και με τέτοια συμφέροντα που σας ανέφερα προκαλούν και μας δημιουργούν προβλήματα. Τρίτον, ότι θα πρέπει συνεχώς να θυμόμαστε ότι ο ελληνισμός παρέμεινε όρθιος και διακρίθηκε κυρίως με τα όχι του, επειδή πλησιάζει και η επέτειος του όχι. Ο μακεδονικός αγώνας ήταν ένα όχι στον εφησυχασμό. Ήταν ένα όχι σε δύο εθνικισμούς της εποχής εκείνης, τον Οθωμανικό και τον Βουλγαρικό. Και τα όχι αυτά είναι ηθικά, είναι πνευματικά, είναι εθνικά, συνεχίζουν το μολόν λαβέ του Λεωνίδα, συνεχίζουν το όχι και το φυσόμεθα τη ζωή ημών του Παλαιολόγου. Ο ελληνισμός λοιπόν διακρίνεται κυρίως διεθνώς, γράφεται στις διεθνείς δέλτους της ιστορίας με τα όχι του. Και τα είδαμε με τους Κυπρίους αδελφούς μας, με το σχέδιο Ανάν και γενικότερα με τα όχι που πρέπει και σήμερα να λέμε σε ανθρώπους ή σε δυνάμεις που θέλουν να μας υποδουλώσουν την εθνική μας κυριαρχία και την εθνική μας ταυτότητα. Πρέπει να μελετάμε περισσότερο την ιστορία μας. Να μάθουμε και για τον εντόπιο ελληνισμό, για τους γηγενείς, οι οποίοι ασχέτως διαλέκτων που χρησιμοποίησαν, κατέδειξαν την εθνική τους συνείδηση και εθνική ταυτότητα κυρίως με τη θυσία τους. Κανείς ρωτάει τώρα τελευταία με τα θέματα της ηθαγένειας, Έλληνας λέει γεννιέσαι ή γίνεσαι. Εγώ λέω πεθαίνεις. Έλληνας είσαι όταν είσαι έτοιμος να πεθάνεις. Οι γηγενείς Μακεδόνες, όπως εξηγήθηκε, είναι εκείνοι οι οποίοι ασχέτως διαλέκτων και φαινομένων γλωσσικών για τα οποία δεν φταίνει, ήταν η εποχή στα Βαλκάνια περίεργη, εντούτοις με τη ψυχή στο πείρωμα και με τη θυσία τους κατέδειξαν ότι διατηρούν ελληνική, ελληνορθόδοξη συνείδηση. Και πρέπει να μελετούμε την ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, να προβάλλουμε με εκδόσεις, με βιβλία, με κάθε τρόπο την ελληνική ταυτότητα της Μακεδονίας, όχι για μια αυταρέσκεια, αλλά διότι ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι δεν συμπάθησαν τον ελληνισμό, όπως ο Χένρι Κίσιγκερ, ο Υπουργός της Αμερικής το 1974, δήλωσαν στο θέμα της Μακεδονίας οι Έλληνες έχουν δίκιο. Επειδή λέει είμαι ιστορικός, ξέρω την ιστορία, αλλά η Ελλάδα δεν την έχει αξιοποιήσει. Πρέπει λοιπόν να μην μένουμε μόνο στο παρελθόν, να γνωρίζουμε το παρελθόν και να το χρησιμοποιούμε ως ένα εφαλτήριο για το μέλλον και να αξιοποιούμε τα διδάγματα και τα μηνύματα του παρελθόντος για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια νέα γενιά, εθνικώς αξιοπρεπή, ιστορικώς ενήμερη, ορθοδόξως σκεπτωμένη και προσευχομένη, η οποία να μπορέσει ενωμένη, χωρίς φανατισμούς και με δημοκρατικό πνεύμα να λύσει τα προβλήματα της εποχής. Η κρίση, σεβαστοί πατέρες, κύριοι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου των Τοπικών Αρχών, αγαπητοί φίλοι,
Η κρίση, μας λένε κάποιοι πολιτικοί, να γίνει ευκαιρία. Αλλά για να γίνει ευκαιρία θα πρέπει να έχουμε τα εφόδια. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Δήμος Αλμοπίας και η Ενωμένη Ρωμιοσύνη σήμερα θέλουν να μας καλέσουν σε μια ειρηνική προσπάθεια να ξαναβρούμε τις ρίζες μας, τις χαμένες, να ξαναδώσουμε στα παιδιά μας τη σωστή αγωγή και παιδεία, για να μπορέσουμε να λύσουμε και προβλήματα με τους γείτονες, αλλά και κυρίως να λύσουμε τη μεγάλη κρίση της εποχής. Διότι πίσω από την οικονομική κρίση είναι η πνευματική και η ηθική κρίση. Τα παιδιά μας σήμερα πιστεύω ότι οι απλωράς οικονομικής δεν ευνοούνται. Δυσκολεύονται να βρουν δουλειά. Ίσως όμως είναι ευνοημένα από πλευράς ηθικής και πνευματικής. Διότι καταραίει ο ηλισμός, ο ευδαιμονισμός, οι ιδεολογίες των τελευταίων δεκαετιών και καταλαβαίνουν τα παιδιά μας, θα καταλάβουν αργά ή γρήγορα, ότι το σημαντικό δεν είναι να έχεις 3 αυτοκίνητα ή 5 κινητά τηλέφωνα, αλλά το σημαντικό είναι να έχεις αυτό που λέγει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Ψυχή και Χριστό σας χρειάζεται. Και όπως έλεγαν οι δασκάλες του Μακεδονικού Αγώνα, Χριστό και Ελλάδα. Αυτά αν έχουμε στην ψυχή μας, θα αντιμετωπίσουμε και τις προκλήσεις των γειτόνων και την οικονομική κρίση που είναι κυρίως ηθική και πνευματική. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και θα παρακαλέσω τον πρόεδρο του Σωματείου Ενωμένη Ρωμιοσύνη να έρθει να κηρύξει το πέρας αυτής της σημερινής ημερίδας. Σχετικά με μία παρατήρηση που έγινε, θα ήθελα να πω ότι στην αίθουσα υπάρχουν πολύ σημαντικοί πολιτιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων και άλλοι. Σαν Ενωμένη Ρωμιοσύνη αποφεύγουμε να επισημαίνουμε την ιδιότητα του καθενός, γιατί πιστεύουμε ότι η παρουσία μας σε αυτές τις συνάξεις είναι κυρίως με την ιδιότητα του Ρωμιού. Ο κ. Παπαλαζάρου σε κάποιο σημείωμά του είχε γράψει το εξής: «Η κοινή τύχη και η ειρηνική συνύπαρξη, συμπόρευση των βαλκανικών λαών προς το μέλλον επιτάσσει να αντιληφθούν εγκαίρως ότι τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα των μεγάλων πλανηταρχών είναι περιστασιακά και πρόσκαιρα. Μόνο οι καλές και ειλικρινείς σχέσεις με τους γείτονες, μόνο το κλίμα της έντιμης αναλλαγής, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού της ιστορίας των εθνικών συμβόλων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων αποτελεί δικλίδα ειρήνης και θεμελιώδη εγγύηση για την ασφάλεια και την πρόοδο στην περιοχή. Εμείς λοιπόν δηλώνουμε ότι μόνο έτσι μπορούμε να συμβιώσουμε και μόνο έτσι θα προχωρήσουμε. Όσο για μας, είχα ρωτήσει πριν από λίγα χρόνια τον κύριο Χολέβα ποιο θεωρεί πιο σημαντικό εθνικό πρόβλημα, το κυπριακό, το βορειοποιωτικό, το σκοπιανό, και μου είχε απαντήσει πιο σημαντικό εθνικό πρόβλημα θεωρώ την παιδεία. Νομίζω πως αυτό τα λέει όλα. Πριν σας αφήσουμε λοιπόν, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Αλμοπίας και ειδικά την Αντιδήμαρχο κυρία Μπαγκή Κατερίνα, τον Εμπορικό Σύλλογο Αριδαίας, τον Σύλλογο Απογόνων Μακεδονομάχων Εδέστης και Αριδαίας, τους Επιτρόπους της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου Αετοχωρίου και τους κατοίκους του χωριού, τον κύριο Παναγιωτήδη Γιώργο, ιστορικό ερευνητή, ο οποίος διεύθυνε τη συζήτηση, τη Γιοσκερίδου Χριστίνα, η οποία βοήθησε τον κύριο Παναγιωτήδη και όλους εμάς, τους ηγητές που μας τίμησαν με την παρουσία τους και τις ανακοινώσεις τους. Θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Ξενιτίδη Νίκο, ο οποίος απουσιάζει από την αίθουσα, ξέρει αυτός γιατί, να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα, καθώς και όλους εσάς για την παρουσία σας εδώ. Στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου ψάλαμε τον Τυπερμάχο. Εάν δεν έχετε αντίρρηση, θα ήθελα εδώ να τραγουδήσουμε τον Εθνικό Ύμνο και με αυτό να κλείσουμε. Σας παρακαλώ να σκοστιμώσετε. Ένα, δύο, πάμε. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού τη τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χεροχελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χεροχελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χεροχελευθεριά. Ευχαριστούμε.
Thank you.